Γεια σας. Σήμερα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα στη ζούγκλα και θα έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έτσι περιπέτεια η οποία έχει άμεση σχέση με το παρελθόν μου, πιθανόν με το παρόν και με το μέλλον. Δεν τρελάθηκα ακόμα, ξέρω τι λέω. Είναι μια απίστευτη ιστορία που άρχισε πριν 11 χρόνια. Όταν στο γραφείο μου ήρθε στον Άλτερ τότε ο κύριος λογιστής και μου έφερε 11 ή 12 φακέλους. Μου είπε ότι αυτοί οι φάκελοι είναι μια πολύ σπουδαία ιστορία. Εγώ την έδωσα στους συνεργάτες μου να τη δουν, γιατί συνήθως όταν βλέπω πολύ χαρτούρα απογοητεύομαι. Και συνέχισα να κάνω τη δουλειά μου εκείνη την ημέρα. Ήταν η περίοδος που τρέχαμε για 1002 υποθέσεις. Παραδικαστικά, ό,τι άλλο μπορεί να βάλει ο νου σας, αργότερα βαβύλιδες και πάει λέγοντας. Και την επόμενη μέρα που γύρισα στο γραφείο μου, ο στενός μου συνεργάτης, αρχισυντάκτης εκείνη την εποχή, μου είπε ότι έχουμε να κάνουμε με το σκάνδαλο του αιώνα. Του λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, δες το όνομα, κοιτάζω το όνομα. Λέω, μάλιστα. Είναι ίσως ο μεγαλύτερος Έλληνας επιχειρηματίας. Λέω, τι συμβαίνει? Μου λέει, φοροδιαφυγή γύρω στο μισό δις. Δολάρια. Λέω, ενδιαφέρουσα η ιστορία, αλλά και πάλι δεν πίστεψα. Συνέχισα εγώ να δουλεύω. Κάποια στιγμή, το απόγευμα εκείνης της ημέρας, παίρνω τους φακέλους στα χέρια μου και μένω με το στόμα ανοιχτό. Αρχίζω να ψάχνω. Ξέρετε, η λύσα του δημοσιογράφου όταν έχει τέτοιο θέμα μπροστά του. Και αντιλαμβάνομαι ότι είναι τόσο σοβαρή υπόθεση που πρέπει να σταματήσω οτιδήποτε άλλο για να ασχοληθώ με αυτήν, έχοντας κάποιους συμβούλους. Γιατί ο δημοσιογράφος πρέπει να κάνει ατζέντα για θέματα που δεν γνωρίζει, διότι οποιοδήποτε λάθος σε τόσο θεσμικό πρόσωπο εντός εισαγωγικών σημαίνει και τον δημοσιογραφικό του θάνατο. Έτσι λοιπόν ζήτησα από τον συνεργάτη μου να πάρει τους 11 φακέλους, να τους φωτοτυπήσει, να τους βάλει σε μία θηρίδα και να κρατήσει αντίγραφα στο σπίτι του. Και οι φάκελοι φυγαδεύτηκαν από το γραφείο μου στον Άλτερ. Πρέπει να σας πω ότι έκτοτε άρχισε μια περιπέτεια, ένα μαρτύριο. Για το οποίο μαρτύριο οι λεπτομέρειες αργότερα ίσως να είναι επιπεράτες και ενδιαφέρουσες για όλους εσάς. Αλλά εκείνο που μετράει τώρα είναι η ουσία, το θέμα. Και ακούστε τι έγινε. Έχει ενδιαφέρον. Πέρασαν 2-3 χρόνια, λέω στο συνεργάτη μου, φέρ τους φακέλους στο γραφείο. Έρχονται οι φάκελοι στο γραφείο, από το σπίτι. Όχι αυτοί που ήταν μέσα στη θηρίδα, αυτοί βγήκαν αργότερα. Αρχίσαμε να μελετάμε το θέμα, αρχίσαμε να συμβουλευόμαστε κάποιους ανθρώπους. Σκάνε οι βαβύλιδες τότε το πρώτο θέμα, η εφημερίδα που κάναμε και όλα αυτά. Και μένει πάλι πίσω η ιστορία. Και ίσως αυτό να ήταν και το τραγικό λάθος. Γιατί πέραν των όσων περιπετειών πέρασα εγώ για αυτούς τους φακέλους, σπηλώθηκα και λασπώθηκα από επιτίδιους. Το χειρότερο απ' όλα ήταν ότι πήγα στον τότε επιχειρηματία Γιώργο Κουρί και του είπα το όνομα. Και εκείνος έπεσε στα πόδια μου κυριολεκτικά και μου είπε, αυτό δεν θα το κάνεις γιατί είναι ο πατέρας μου. Εννοούσε ότι είναι ο
άνθρωπος που του έχω ευγνωμοσύνη. Το απάντησα λοιπόν ότι οκ, δεν θα το βγάλω το θέμα από το σταθμό σου, περισσότερο για να τον μπικάρω, θα το βγάλω από άλλο σταθμό που θα πάω ή άλλο μέσο. Έκτοτε είχα επιτηρητή στην εκπομπή, ο οποίος καθόταν στα παρασκήνια και έφευγε αφού έκλεινε η εκπομπή, έπεφταν και οι τίτλοι τέλους. Και αυτό γινόταν από φόβο μήπως εγώ, με ξέρετε πώς λειτουργώ, πετάξω το θέμα στον αέρα έτσι όπως συνηθίζω να το πετάω. Δεν χρειάστηκε όμως να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έκλεισε ο σταθμός εντωμεταξύ. Άρχισαν άλλες περιπέτειες. Μείναμε χωρίς εκπομπές. Κάναμε το Zoogla.gr. Αλλά δεν είχαμε τους φακέλους. Γιατί είχε γίνει κατάληψη από τους εργαζόμενους για ένα χρόνο περίπου, όπως γνωρίζετε κάποιοι από εσάς, με παρακολουθείτε τώρα, και οι φάκελοι είχαν μείνει εκεί. Νόμιζα εγώ ότι είναι εκεί οι φάκελοι. Όταν λοιπόν αποδεσμεύτηκαν τα πράγματα του γραφείου μου και ήρθαν όλα αυτά στο γραφείο, ανακάλυψα εδώ δηλαδή στο Zoogla.gr, τακτοποιήσαμε όλους τους φακέλους. Δεν θα σας πω πώς το ανακάλυψα, γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον, θα γραφτεί όμως μια μέρα. Και ήταν όλο το αρχείο μου εκεί εκτός από αυτούς τους φακέλους. Οι φάκελοι απ' έξω έγραφαν οικολογικά θέματα, για να μην δημιουργούν εντυπώσεις σε κάποιον που θα μπορούσε να τους δει στο συρτάρι μας. Οι φάκελοι δεν υπήρχαν. Κατάλαβα ότι κάτι σοβαρό έχει συμβεί. Κατάλαβα ότι κάποιος είχε βουτήξει αυτούς τους φακέλους από το γραφείο μου. Κατάλαβα ότι κάποιος τάρπαξε, πουλώντας αυτούς τους φακέλους στον επιχειρηματία. Κατάλαβα ποιος μπορεί να τάρπαξε. Αυτά που σας λέω πριν 6 μήνες. Και επίσης κατάλαβα πόσο βλάκας είμαι τελικά που εμπιστεύτηκα κάποια πρόσωπα. Πήγαμε λοιπόν στο αρχείο των εκπομπών μας και βρήκαμε τον λογιστή που είχε έρθει στο γραφείο. Ο λογιστής έμεινε κάπου στα νότια προάστια. Είχαμε διεύθυνση τηλέφωνα. Παίρνω τηλέφωνα, τηλεφωνώ σε εκείνον, στη σύζυγό του, τίποτα. Δεν σήκωνε κανείς το τηλέφωνο. Λέω, πάει, τους φάγανε αυτούς. Αλλά τα τηλέφωνα πώς βαράνε μετά από τόσα χρόνια. Σηκωνόμαστε και πηγαίνουμε στο σπίτι τους, στη Βούλα, και βρίσκουμε ένα ερυπωμένο σπίτι με ένα βουνό, δικόγραφα, λογαριασμοί, ό,τι μπορεί να βάλει ο νους του ανθρώπου εκεί. Λέμε, φύγανε, το εγκατέλειψαν. Ξέραμε, γνωρίζουμε ότι είναι το σπίτι τους, γιατί τους είχαμε επισκεφθεί εκεί. Ρωτάμε τους γείτονες, πού είναι οι άνθρωποι που έμεναν εδώ. Μας λένε, κάποιο πρωί εξαφανίστηκαν από εδώ. Και όλα αυτά, αυτά έρχονται, λέει, με τον ταχυδρόμο και μένουν εκεί και σχηματίζουν ένα βουνό. Και κάποια στιγμή, ό του θαύματος, το τηλέφωνο όταν χτύπησε, απάντησε. Είναι ο κύριος Σαραντίδης που είναι εδώ απέναντί μου, με τη σύζυγό του και την κόρη του. Είναι οι άνθρωποι, οι δύο αυτοί που μου έφεραν τα στοιχεία τότε. Ο κύριος Σαραντίδης, αρχιλογιστής ενός μεγάλου τεράστιου εφοπλιστικού γραφείου, αλλά και ορκωτός λογιστής στον έλεγχο που έγινε για την επιχείρηση του μεγαλοεπιχειρηματία. Σωστά. Είναι η κυρία Αγγελική Σαραντίδη, η σύζυγός του, και είναι και η Χριστίνα Σαραντίδη, η κόρη τους, η οποία δεν είναι εδώ για να συμπαρασταθεί στους γονείς της, και δημοσιογράφος, έτσι. Συνάδελφός μας η Χριστίνα, τότε ήταν μικρή η Χριστίνα, δεν ήταν τίποτα εκείνη την περίοδο,
Αλλά να δείτε τι έπαθε μικρότερη η Χριστίνα, σε ηλικία 4 ετών. Να δείτε τι έπαθε σε ηλικία 14 ετών. Γιατί όταν οι ισχυροί δικάζουν, τότε ο νόμος έχει άλλους κώδικες. Ο κύριος Αραντίδης πιθανόν ποτέ να μην πίστεψε όλα αυτά τα χρόνια ότι κάτι άλλο συνέβη. Το πιθανότερο ήταν να πει ότι το τομάριο Τριανταφυλόπουλος πουλήθηκε, πήρε 5-6 εκατομμύρια από τον επιχειρηματία, του δώσε πίσω τα στοιχεία που του έδωσε, τα οικονόμησε και με πέταξε στο καλάθι των αχρήστων. Συμβαίνει αυτό στη δημοσιογραφία. Τον έπεισα, φαντάζομαι ότι σας έχω πείσει τι ακριβώς συνέβη, ότι άλλοι τα οικονόμησαν στην πλάτη μας, εις βάρος μας, και δημιούργησαν όλη αυτή την κατάσταση, η οποία κρατάει 11 χρόνια τώρα. 11 χρόνια σιωπής από εμένα. Σιωπής γιατί δεν γνώριζα, γιατί όταν άρχισα να καταλαβαίνω τι συμβαίνει, έψαχνα με τη σειρά μου για να βρω άκρη σε αυτό το μύθο της Αριάδνης και να φτάσω σε καταστάσεις που πιθανόν να είναι ανεξέλεγκτες αύριο μεθαύριο και να δημιουργήσουν πανικό. Για τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο ακούγονται. Είναι πιο σύνθετα και πιο δύσκολα. Ο ένας επιχειρηματίας έχει μία φοροδιαφυγή της τάξης του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων. Σωστά, κύριε Σαραντίδη? Ο άλλος εφοπλιστής έχει μία φοροδιαφυγή της τάξης άνω των 150 εκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα. Στον πρώτο ήσασταν ο λογιστής, ο αρχιλογιστής του, ναι. Στον δεύτερο ήσασταν ο κοτός λογιστής. Ξέρετε πως έφερε ο κύριος Σαραντίδης τους φακέλους του επιχειρηματία σε μένα πριν 11 χρόνια? Δεν σηκώθηκε ως ορκωτός λογιστής να πάρει τα στοιχεία, να τα πάει στον δημοσιογράφο για να δημιουργήσει πανικό. Οι φάκελοι αυτοί εστάλησαν σε μένα από τα παιδιά του αδερφού του επιχειρηματία, τα οποία αισθάνθηκαν ότι τα είχε αδικήσει. Είναι έτσι που τα λέω? Αυτά λοιπόν τα πράγματα θα τα δούμε κατά τη διάρκεια των εκπομπών μας. Θα φτάσουν στη δικαιοσύνη, θα απαντηθούν, θα γίνουν αυτά που πρέπει να γίνουν και θα προχωρήσει μια έρευνα η οποία όμως δεν έχει μόνο σχέση με τη φοροδιαφυγή των επιχειρηματιών που συμβαίνει, αλλά κυρίως με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν από τα επίσημα όργανα της πολιτείας, δηλαδή τις εξουσίες της, και κυρίως την εκτελεστική και τη δικαστική εξουσία. Πέρασαν πολλοί υπουργοί που γνώριζαν την υπόθεση και την κουκούλωσαν. Είναι έτσι, κύριε Σαραντίδη? Έτσι ακριβώς. Πόσοι? Τρεις υπουργοί. Ο ένας είναι και σήμερα υπουργός. Και ένας γενικός γραμματέας υπουργείου. Πολύ γνωστός και αυτός. Αυτοί γνώριζαν τα ποσά και τα διαφυγόντα. Φυσικά και ολόκληρο το ΣΔΟΕ. Ολόκληρο το ΣΔΟΕ. Ολόκληρο το ΣΔΟΕ. Έτσι. Ο κύριος Σαραντίδης λοιπόν δεν έμεινε εκεί. Προχθές πήγε στον Άριο Πάγο, στο γραφείο του Προέδρου του Άριου Πάγου, και κατέδεσε τα στοιχεία του. Γιατί έχει άλλη σημασία να είναι κατατεθειμένα στον Άριο Πάγο και άλλη σημασία να ακούτε πράγματα που μπορεί να ανήκουν και στη φαντασία του δημοσιογράφου ή του Σαραντίδη. Τώρα, βεβαίως, θα αρχίσει μια κουβέντα εδώ που θα έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον με τον κύριο Σαραντίδη και μια αφήγηση για να δείτε πόσο βρώμικη είναι αυτή η εξουσία. Και να καταλάβετε ότι θεσμικά δεν μπορούμε να σωθούμε εάν δεν γίνουν κι άλλα πράγματα. Ποια είναι αυτά τα άλλα πράγματα? Θα το δούμε μαζί στην πορεία. Αλλά θεσμικά πρέπει να γίνει επανάσταση θεσμική για να αντιμετωπιστούν αυτά τα οποία έχουν συμβεί και να αντιμετωπιστούν και τα πρόσωπα αυτά. Έτσι με φλιναφήματα και ακριτομηθείες
Δεν βγάζουμε άκρη. Πάμε λίγο στην τρέχουσα επικαιρότητα, γιατί με ειδοποιούν από το κοντρόλ ότι πριν από λίγο πέθανε ο Νέλσον Μαντέλα. Είμαστε συνδεδεμένοι με το Ζουγκλατζιάρ. Είναι ο Χρήστος Μαζάνης. Καλησπέρα, Μάκη. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι έφυγε τελικά από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών στο σπίτι του, φυσικά στο Johannesburg, ο ιστορικός ηγέτης της Νοτίου Αφρικής και νομπελίστας ειρήνης, φυσικά ο Νέλσον Μαντέλα. Να υπενθυμίσω ότι πέρασε σχεδόν 3 μήνες σε νοσοκομείο της Πρετόρια, όταν εισήχθη τον Ιούνιο, μετά από επαναλαμβανόμενες λοιμώξεις των πνευμόνων. Στη συνέχεια τώρα, το Σεπτέμβριο, είχε πάρει εξιτήριο και από τότε δεχόταν ιατρική φροντίδα στο σπίτι του στο Johannesburg. Αυτή είναι η είδηση, η οποία αυτή τη στιγμή κάνει τον γύρο του κόσμου, σε όλα τα διεθνή μέσα φυσικά, σε ηλικία 95 ετών. Σε ευχαριστούμε, Χρήστο. Λυπηρώ πολύ, γιατί ένας μεγάλος ηγέτης πολέμησε για την ελευθερία, για τη δημοκρατία, τα δικαιώματα των μαύρων. Ιστορική φυσιογνωμία, έφυγε. Πάμε τώρα στα δικά μας θέματα. Το πρώτο μέρος της εκπομπής έχει σχέση με τους φυλακισμένους. Είναι το κομμάτι που έχει μείνει το απόσπασμα από το διπορικό μας στις φυλακές του Αυλών Ανηλίκων. Θα δούμε λοιπόν μια-δυο συνεντεύξεις από εκεί και μετά θα περάσουμε από την άλλη πλευρά της έδρας, από το Σκάμνιε, θα περάσουμε στους δικαστές. Εκείνο μας ενδιαφέρει περισσότερο. Το ότι γράψαμε παραδικαστικό νούμερο 2 δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι ωραία λέξη. Εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά. Γιατί πιστεύω στη δικαιοσύνη και θεωρώ ότι είναι το τελευταίο αποκούμπι κάθε βασανισμένου ανθρώπου. Αλλά θεωρώ χρέος μου, όπως και την πρώτη φορά στο παραδικαστικό, να βαδίσω αυτή την οδό του μαρτυρίου μόνος μου, γιατί ξέρω ότι στα πρώτα στάδια δεν θα είναι κανείς κοντά μου. Θυμάστε τι έγινε τότε. Πήδαγανε πάνω εισαγγελείς, αντισαγγελείς, αεροπαγίτες, πρόεδροι της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, με κατακεράβνωναν. Μετά εκάμφθησαν όμως. Πίστηκαν ότι έπρεπε να αντιμετωπιστεί το θηρίο. Τώρα θα διαπιστώσετε ότι υπάρχει θέμα. Και όπως μου είχε πει ένας σπουδαίος αεροπαγίτης, ένας σημαντικός δικαστής, ότι αυτή η ιστορία θα πάει μακριά. Νομίζω ότι επαληθεύεται σήμερα. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πρώτο κομμάτι από το διπορικό. Όχι, το ξέχασα αυτό, ναι. Έχουμε και αυτό. Έχουμε και κάτι το οποίο βεβαίως έχει άμεση σχέση με εμάς, αλλά πρέπει να σας το δώσουμε με τη βράβευση των κορυφαίων αθλητών και αθλητριών που διακρίθηκαν μέσα στο 13 γιόρτας Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή και η Εθνική Αθλητική Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρίες, την Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρίες. Σε μία λαμπρή τελετή στο Λίδρα Μάριο τιμήθηκαν οι πρωταγωνιστές, αθλητές, προπονητές των ελληνικών μεταλλίων σε παγκόσμια ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, παγκόσμια κύπελα, καθώς και αυτοί που κατέριψαν παγκόσμιο ρεκόρ μέσα στη χρονιά. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τιμήθηκαν η πρόεδρος του Πανελληνίου Αθλητικού Σωματείου Γυναικών Καλλιπάτηρα Κατερίνα Παναγωπούλου, οι χορηγοί υποστηρικτές της ΕΠΕ και ΑΟΜ ΑΜΕΑ και μέσα μαζικής ενημέρωσης τιμήθηκε και το Zoogla.gr. Δεν το δείχνουμε γιατί τιμήθηκε και το Zoogla.gr. Αλλά θέλοντας να δείξουμε τη συμπαράστασή μας σε αυτά τα πραγματικά ηρωικά πρόσωπα για τις προσπάθειές τους. Συνεχίζουμε με το νούμερο 1 ενημερωτικό site ποικίλης ύλης στην Ελλάδα, το zoogla.gr. Ο Μάκης Τριανταφυλόπουλος και το δημοσιογραφικό του team βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ενημέρωσης όλα αυτά τα χρόνια και υποστηρίζουν το ελληνικό παραολυμπιακό κίνημα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλούμε τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής, κύριο Σπύρο Σπύρου, για την επόμενη βράβευση. Το βραβείο εκ μέρους του Zoogla.gr θα παραλάβει ο Ανδρέας Αθανασούλης. Ακούμε.
Απλά εγώ θέλω να πω ότι, ναι, θέλω να πω απλό ότι η κατηγορία good news, οι καλές ειδήσεις λοιπόν, δεν είναι και τόσο συχνές τελευταία και πιστέψτε με, όταν γράφουμε και εμείς για τόσες πολλές επιτυχίες, είναι χαρά και για εμάς τους δημοσιογράφους. Και αυτό νομίζω είναι κάτι γενικά αποδεκτό. Έχουμε πολύ χώρο ακόμα και έχουμε και πολύ όρεξη να γράψουμε για ακόμα περισσότερες επιτυχίες. Σας ευχαριστούμε για αυτές που μας χαρίσατε. Μάλιστα. Πολύ γραβάτα ο κύριος Αθανασούλης. Πουκάμισο για τα υπόλοιπα. Το σχολίασα και όταν δεν ήταν ανοιχτά τα μικρόφωνα. Λοιπόν, πάμε στις φυλακές Αυλώνας, στο διπορικό. Πάμε να δούμε ένα ποτπουρί από τα ωραιότερα έτσι, αποσπάσματα, τα πρόσωπα που δείξαμε μέχρι σήμερα. Αυτούς που προηγήθηκαν δηλαδή, γιατί έπονται άλλα δύο άτομα, άλλα δύο φυλακισμένοι που θέλησαν να μας μιλήσουν. Για όσους δεν έχετε παρακολουθήσει καθόλου αυτό το κομμάτι, πρέπει να σας πω ότι βγήκαν όλοι με το πρόσωπό τους, βγήκαν όλοι με το όνομά τους, κανένας εκτός από έναν που ζήτησε να μην φανεί το πρόσωπό του και ήταν ο αδερφός του δράστη στις Φράουλες, κάτω στον πύργο που πυροβόλησε τους Πακιστανούς στη Μανολάδα. Δεν το έκανε επίτηδες, αλλά δεν ήθελε να πάρει περισσότερη δημοσιότητα το θέμα του, επειδή θεωρεί ότι είναι αμέτωχος και άσχετος με το όλο επεισόδιο. Να το δούμε και επιστρέφουμε. Εμπειρίες ζωής από νεοενήλικες κρατούμενους στο ειδικό κατάστημα κράτησης Νέων Αυλώνα αποτυπώθηκαν στην κάμερα της εκπομπής. Εμπειρίες προβληματίζουν, που δημιουργούν εντύπωση, καθώς περιγράφονται ομά, σκληρές, ποινικές πράξεις. Ομά όμως περιγράφονται και οι συνθήκες κράτησης. Τα παιδιά μιλούν για τις αγωνίες τους, τα προβλήματα, αλλά κυρίως για τα όνειρα που κάνουν τώρα πίσω από τα περιψωμένα τείχη των φυλακών και τις βαριές σιδερένιες πόρτες. Ευχαριστώ τον Θεό που με έβαλε στη φυλακή. Πραγματικά χαίρομαι που μπήκα στη φυλακή, Μάκη. Χαίρομαι, αυτή τη στιγμή χαίρομαι. Δεν ευθύνεται μόνο το σοφρονιστικό σύστημα εδώ πέρα, γενικώς η φυλακή, ούτε ο αρχιφυλάκας, ούτε η διευθύντρια. Ευθύνεται το κράτος. Ευθύνεται το κράτος που μας στάνει σε αυτή τη θέση, ώστε να κάνουμε παράνομες συνέργειες, να βρισκόμαστε σε έναν εισαγγελέα και σε έναν ανακριτή μπροστά, που κάθεται σε μια καρέκλα. Και θα το θέσω αλλιώς. Γιατί αυτοί εκεί πάνω είναι ανοργασμικοί τύποι. Οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τι κάνουν. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μέσα στη φυλακή που αγωνίζονται για πράγματα. Εντάξει, αγωνίζονται για μια αξιοπρεπέστατη ζωή. Είμαι 21 χρονών, θα βγω έξω. Θα ψάχνω σαν τον τρελό να βρω δουλειά. Πλέον παλιότερα δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Πλέον έχουν αλλάξει. Και πρέπει ο κόσμος να ξυπνήσει. Πρέπει να αγωνιστεί, να τρέξει. Η δύναμή μας είμαστε εμείς. Η δύναμή μας είμαστε εμείς. Και είχες αποφασίσει να γίνεις γεωργός της ζωής, το πίστευες, ναι, αυτό. Ναι. Και το πιστεύεις ακόμα, το θέλεις. Το πιστεύω, δηλαδή, ναι. Σου αρέσει η γη, να πας στη γη. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Αυτό που συνέβη, ναι, είναι πολύ χοντρό. Ο αδερφός μου, βασικά, το καβούκι του που λέμε πήγε να καλύψει. Δηλαδή. Γιατί το επιτεθήκανε πρώτα. Δεν πήρε την καραμπίνα, ξέρω εγώ, και πήγε εκεί και τους έριξε χωρίς λόγο. Το επιτέθηκαν. Επιτέθηκαν οι άνθρωποι που ζητάγαν, ναι, όμως τα μεροκάματά τους. Όχι, δεν ζητάγαν τα μεροκάματά τους. Ζητούσαν να φύγουν οι Πακιστανοί που δουλεύαν εκείνη τη στιγμή στα θερμοκήπια, mm-hmm, για να πάνε αυτοί για δουλειά. Πόσο καιρό είσαι μέσα? Ένα χρόνο και ένα μήνα. Και έχεις στερηθεί την ελευθερία σου ένα χρόνο χωρίς να συμμετέχεις σε ληστεία? Χωρίς να συμμετέχω καθόλου στην ληστεία. Στην αρχή πήγα για μάρτυρας. Ναι. Και έγινε η διαδικασία εκεί και μετά μου το γύρισαν κατηγορούμενος. Πρώτα είναι εισαγγελέας αθώος. Κάναν διακοπή, μπαίνω μέσα και ρίξαν τα χρόνια και σηκώθηκαν και φύγαν. Ούτε μεταφυγική ηλικία, τίποτα πιάσανε. Τσάμπα τελείως. Τώρα περνούμε στο εφετείο να δω τι θα κάνουν. Δεν έχουν ούτε στοιχεία ούτε τίποτα. Και οι αστυνομικοί λένε, όταν είπαν για μάρτυρες, είπαν το ακούσαμε στο τμήμα. Ούτε στοιχεία ούτε τηλέφωνο ούτε τίποτα. Ναι, αλλά είναι άδικο. Αν εσύ είσαι αθώος, τι σημασία έχει το εφετείο των πρωτοδικείων για αυτό το δικαστήριο που αποτελείται από δικαστές Έλληνες? Ναι. Δεν σ' άκουσαν, δεν τους τα είπες? Εγώ τα είπα και οι μάρτυρες τα είπαν. Αυτοί που στο φόνο που ήταν οι μάρτυρες, τα είπαν και αυτοί. Δεν έχει ούτε σωματότυπο τίποτα, ούτε η ομιλία δεν ταιριάζει τίποτα. Αλλά δεν είχαν πιάσει κανέναν. Δεν πιάσαν κανέναν, δηλαδή μόνο εμένα έχουν πιάσει. Α, από όλο το... έχουν πιαστεί? Όχι, όχι. Αυτοί που το έκαναν δεν έχουν πιαστεί? Όχι, όχι.
Τίποτα, κανένας. Ούτε οι Έλληνες, ούτε οι Ρουμάνοι. Όχι, τίποτα. Ένας Ρώσος είναι, που κι αυτός είναι, τον πιάσαν το πρωί 7 η ώρα και είναι ληστεία 8 και κάτι και τον βάλαν μέσα για αυτόν. Ούτε αυτός έχει σχέση. Ούτε αυτός, τίποτα. Δηλαδή τα κορόιδα πήγαν μέσα. Τα κορόιδα. Άμα κάποιος, δηλαδή ένας γονέας, προετοιμάσει σωστά το παιδί του, δεν έχει λόγο γιατί το παιδί του να πάει να πει ναρκωτικά. Άμα το παιδί του είναι ξύπνιο, δηλαδή. Δεν του τα δώσει κανένας με το ζόρι. Η μεγαλύτερη θωράκιση, δηλαδή, είναι. Το σπίτι. Το σπίτι. Ναι. Άδικα ή δίκαιη είσαι εδώ. Άδικα. Η ψυχή γιατί σου αυτό. Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ και ένοχος να ήμουν, εμένα άδικα με βάλανε στη φυλακή. Γιατί για μένα δεν υπάρχει ούτε ένα στοιχείο, σοβαρό στοιχείο, ακλόνητο στοιχείο. Γιατί για να πάρεις μια τόσο μεγάλη ποινή, πρέπει να υπάρχουν και στοιχεία, έτσι. Κάποια άλλα παιδιά από την Αλβανία θέλουν να φύγουν. Ναι. Εσύ θες να μείνεις. Εντάξει, όταν εγώ έχω 15 χρόνια εδώ πέρα, έχω 5 χρονών, 15-16 χρόνια εδώ. Εντάξει, αισθάνεσαι καθόλου Έλληνας μέσα. Εγώ όχι, δεν το έχω αυτό να πω αισθάνομαι Έλληνας. Γιατί εγώ, παράδειγμα, με τα τόσα χρόνια που έχω εδώ, θα μπορούσα να πάρω, αν δεν γινόταν αυτό, και ελληνικά χαρτιά, αλλά δεν θα το έκανα. Γιατί πιστεύω, από όπου κι αν είναι ένας άνθρωπος, όχι μόνο από την Αλβανία, δηλαδή και από όπου και να ήμουνα, όχι ότι είμαι εθνικιστής Αλβανό, δηλαδή από όπου και να ήμουνα δεν θα άλλαζα τη χώρα. Είσαι τεχνικός κομπιούτερ. Τεχνικός κομπιούτερ, είμαι μάστορας. Και έχω πάει σε κάποια σχολεία για τις γλώσσες, έμαθα 7 γλώσσες, σαν ισπανικά, γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά, φλαμανικά που μιλάνε οι Ολλανδοί. Και το αραβικά και τώρα που ήμουν εδώ και στην Ελλάδα, έμαθα και τα ελληνικά σε 4 χρόνια. Τι σκέφτεσαι να κάνεις? Σκέφτομαι τώρα να τελειώσω. Εγώ ζήτησα στην κοινωνική υπηρεσία να γυρίσω πίσω στο Μαρόκο. Είναι πιο καλύτερα σε μένα. Να ξαναγυρίσω ωραία που ήταν παλιά στα 17 και 18. Mm. Πριν από 5 χρόνια που πέρασαν τώρα. Το παιδί σε αυτή την ηλικία που είναι 17-16, δεν χρειάζεται χρήματα, ό,τι χρειάζεται αυτά. Χρειάζει τις αγάπη της γονής του. Δηλαδή κάποιοι που σκέφτονται, κάποιοι γονείς, σκέφτονται ότι ο λεφτά είναι όλα. Λεφτά είναι όλα. Δηλαδή, παιδί μου, συνόγραζω εγώ ένα καινούριο αυτοκίνητο, να πάει με τους φίλους του. Έξερε όμως αυτή τη μάνα, με ποιες θα πάει. Με ποιες θα βγει, τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά. Πώς θα πάνε, ναι, αγόρασε ένα αυτοκίνητο, θα πάει με φίλο του να πίνουν κόκα. Πρώτη μέρα, δεύτερη, πολλάει το αυτοκίνητο. Μετά πού πήγαινε η Ερουίνη, μετά με αυτή την παρέα, έξω δρόμο, κλέβουν, πήγε εκεί πάει. Τέλος. Πάμε στον Κάστρο Τρόκα. 21 ετών από το Φιέρι της Αλβανίας, βρίσκεται στη φυλακή με ποινή 18 ετών για κλοπές και διαρρήξεις. Ενώ ήδη έχει συμπληρώσει 18 μήνες στη φυλακή, η οικογένειά του ήρθε στην Ελλάδα όταν ο ίδιος ήταν σε ηλικία 8 ετών και εγκαταστάθηκαν στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου και άρχισε η παραβατική του συμπεριφορά. Πάμε να το δούμε. Κάστριο Τρόκα. 21 ετών. Ναι. Από το Φιέρι. Ναι. Αυτά είναι όσα ξέρω για σένα. Τώρα θέλω να πούμε αυτά που δεν γνωρίζω. Ναι. Και που δεν γνωρίζει και ο κόσμος. Είσαι μέσα πόσο καιρό? 18 μήνες. 18 μήνες. Και έχεις φάει συνολικά 18 χρόνια. Ναι. Για κλοπές. Ναι. Δεν σου φαίνεται το πρόσωπο σου ότι κάνεις τέτοια πράγματα? δεν είναι πως πρέπει να φαίνεται το πρόσωπο. Χωρίς να το σκεφτώ, έκανα αυτές που έκανα, τώρα το πληρώνω. Κάστρο, ότι είσαι μικρός. Μικρός είμαι. Όταν τα έκανες αυτά, πόσο ήσουν? 18 χρονών. 18. Πήγε σχολείο? Δεν έχω κάνει και πολύ σχολείο. Δεν σ' άρεσε? Ήταν και οι συνθήκες έτσι, όχι, δεν μ' άρεσε. Δεν γεννήθηκες Ελλάδα? Όχι, Αλβανία. Πόσο χρόνο ήρθες στην Ελλάδα? 8.
8, μικρός. Ναι. Ήρθαν για δουλειά οι γονείς. Ναι. Έχεις άλλα αδέρφια, οικογένεια. Έχω ένα αδερφό και μια αδερφή. Πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη. Ήσουν ο μικρότερος. Ναι. Οι μικροί είναι και οι πιο κακομαθημένοι, έτσι λένε. Τους έχουν χαϊδεμένο. Όχι, εμένα δεν με είχαν χαϊδεμένο. Όχι. 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 Και τι έκανες. Τι κλοπές έκανες. Επειδή δεν ήμουν και χαϊδεμένος και έπρεπε στην Αλβανία ο μικρότερος κρατάει την οικογένεια. Έτσι γίνεται στην Αλβανία. Ναι. Ο μικρότερος. Ναι. Τι κάνει δηλαδή, πώς κρατάει. Κρατάει τους γονείς του, όχι και τα αδέρφια. Προσέχει τους γονείς. Ναι. Ναι. Και στα 18 μου μεγάλωνα. Και ήταν οι συνθήκες λίγο άσχημες. Δεν είχαν τότε στην Ελλάδα, έπεσε και η οικονομική κρίση. Δούλευα εγώ. Αλλά μετά με αφήσαν και εμένα χωρίς δουλειά και τους γονείς μου. Τι δουλειά έκανες. Εγώ υδραυλικός. Mm-hmm. Και έμεινα χωρίς δουλειά και μετά έκανα μερικές κλοπές με ένα άλλο παιδί, επειδή έβλεπα αυτόν πως είχε λεφτά. Τι κλέβατε, ας πούμε. Χρυσαφικά και λεφτά. Από πού. Από σπίτια. Απέναντι στα σπίτια. Ναι. Δεν φοβόσου. Φοβόμουν, αλλά τι να κάνω. Πρώτη φορά που μπήκατε, πού είχατε μπει. Σε σπίτι ήταν, αλλά δεν το θυμάμαι. Ναι, εννοώ τι ήταν. Ήταν οικογένεια, ήταν... Σπίτι κανονικό, με οικογένεια, δεν ήταν έτσι. Πώς να σου το πω, δεν ήταν πολυκατοικία. Είχε κόσμο μέσα. Όχι. Είχατε φροντίσει να... Ξέρατε ότι έλειπαν, ε? Εγώ, όπως πήγαινα βόλτα, βλέπω ένα σπίτι που δεν είχε ανθρώπους μέσα. Χτύπησα κιόλας να δω, να σιγουρευτώ, πως δεν έχει. Δεν είχαν και μπήκα. Πώς ξεκλείδωσες. Από το παράθυρο. Το παράθυρο. Τι ήταν, χαμηλό. Χαμηλό σπίτι. Γιατί έσπασε το παράθυρο, μπήκε σχεδόν. Όχι, λίγο το έσπρωξε και άνοιξε. Και αυτοί δεν φρόντισαν να το κλείσουν το παράθυρο. Το αφήσαν έτσι. Και πέρανε χρυσαφικά. Εντάξει, η ζωή όμως δεν λύνεται με κλοπή και χρυσαφικά. Δεν λύνεται έτσι, αλλά. Εγώ χωρίς να το σκεφτώ, μικρός ήμουν, το έκανα. Για πόσο καιρό έκανες κλοπές, δηλαδή. Εγώ έκανα 4 κλοπές, Ηράκλειο Κρήτης. Στην Κρήτη, ναι. Εκεί ζούσες. Ναι. Α, ζούσες εκεί. Ναι. Mm-hmm. Μετά με πιάσανε. Μου δώσαν μια ευκαιρία εκεί πέρα να βγω. Πού? Στο Ηράκλειο. Δηλαδή, βγήκα. Τι ευκαιρία. Βγήκα με προσεκτικούς όρους. Ότι δεν θα ξανακάνεις τέτοια. Ναι. Ήσουν μικρός γι' αυτό. Ναι. Η αστυνομία το έκανε ο εισαγγελέας. Όχι αστυνομία, ο εισαγγελέας. Ναι. Μου είπαν να σου δίνουν μια ευκαιρία. Ναι. Γιατί είσαι μικρός, μου δώσε μια ευκαιρία. Αλλά μετά εγώ έκανα άλλες μερικές πράξεις τέτοιες. Σε ξαναπιάσαν. Με ξαναπιάσαν και με φέραν εδώ. Τώρα στα 21 σου δεν σκέφτεσαι να κάνεις τη ζωή σου διαφορετικά. Ότι εδώ πέρα δεν σκέφτομαι τίποτα. Όταν βγω έξω να δω τι θα κάνω. Άστο το εδώ. Κάποια στιγμή δεν μιλάς με τον εαυτό σου, δεν ονειρεύεσαι, δεν λες ότι εγώ δεν θα ζω μια ζωή πίσω από τα κάγκελα. Σκέφτομαι τι θα κάνω. Ναι. Αφού εγώ όταν ήμουν έξω ήταν τόσο άσχημα οι συνθήκες, μπήκα εδώ μέσα γιατί έκανα αυτές τις πράξεις. Τώρα όταν θα βγω εγώ μετά από δεν ξέρω πόσο καιρό, θα είναι χειρότερες οι συνθήκες. Γιατί όσο πάνε, χειροτερεύουν, δεν πάνε στο καλύτερο από ό,τι ακούμε τις ειδήσεις και αυτά. Mm-hmm. Και δεν ξέρω καθόλου τι θα γίνει με εμένα. Καμιά φορά ο θυμός σε κάνει να λες ότι καλά έκανα και έκλεβα. Δεν είχα να φάω, δεν είχαν οι γονείς μου να φάνε. Έκλεψα γιατί πεινάγαμε. Δεν έκλεψα γιατί ήθελα να γίνω πλουσιότερος. Μέσα σου το έχεις ζυγίσει αυτό. Δηλαδή, έχεις πάρει την απόφαση ότι θα βγω και δεν πρόκειται να ξαναπέσω στην ίδια κατάσταση. Το έχω σκεφτεί. Και τι έχεις αποφασίσει. Δεν το έχω σκεφτεί, ξέρεις, να μην το ξανακάνω για τους άλλους που έκλεβα. Okay. Το έχω σκεφτεί για τη ζωή μου, γιατί δεν είναι ωραίο. Για τους γονείς μου. Mm-hmm. Που τους έχω κάνει να πλένε από μέρα σε μέρα. Στεναχωριούνται. Ναι. Εντάξει, παιδί, σου να έκανες ένα λάθος, πλήρωσες και νομίζω ότι επειδή είσαι και περήφανη ράτσα, έτσι δεν είναι η Αλβανία, ότι έχετε μπέσα. Δεν έχουν όλοι μπέσα, βέβαια. Όχι. Αλλά από ό,τι βλέπω στα μάτια σου έχεις μπέσα.
Εννοείται, αυτό θα το έχω. Μέχρι να πεθάνω. Τι σκέφτεσαι να κάνεις όταν βγεις, τι δουλειά θα θέλεις να κάνεις? Δουλειά που έχω δουλέψει, υδραυλικός. Αν βρεθεί κάτι, ξέρεις, να με βοηθήσει, γιατί εγώ λέω τώρα θα γίνω υδραυλικός. Δεν θα βγω έξω τι, πού θα δουλέψω. Mm. Θα ξεκινήσω πάλι από το μηδέν. Και πώς δεν φοβάσαι να βγεις στην κάμερα, να μιλήσεις με το πρόσωπο στο όνομά σου, να τα πεις όλα? Δεν φοβάμαι τι θα μου κάνουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλη μαγιά. Εγώ γι' αυτό σου βγάζω το καπέλο, όπως και σε όλα τα παιδιά που μας μίλησαν. Γιατί, εντάξει, συνήθως, ξέρεις, άμα μπεις στη φυλακή βγεις, σου λέει ο άλλος, αυτόν θα πάρω, που πήγε, που έκλεβε, που σκότωνε, που έκανε, που έρανε. Δεν σου δίνουν την ευκαιρία. Ναι, εύκολα. Αυτό δεν με νοιάζει καθόλου, ξέρεις, που σκέφτονται έτσι. Και όταν ήμουν έξω, για κάτι, για τους ανθρώπους που με γνωρίζανε, το έλεγα τι είχα κάνει. Δεν κρυβόμουν, ξέρεις, εγώ έχω κλέψει και ντρέπομαι και τα λοιπά. Αυτό που κάνω, δεν ντρέπομαι για αυτό που κάνω. Εγώ σε σένα το πορτοφόλι μου θα τ' άφηνα. Σε κάτι άλλο δεν θα τ' άφηνα που φοράνε γραβάτες και κουστούμια, κατάλαβες? Αυτή είναι η διαφορά. Αυτοί είναι καλύτερες κλέφτες από εμάς. Κλέβουν και είναι έξω, δεν κλέβουν και είναι εδώ μέσα. Εμείς είμαστε χαζοί. Είμαστε μικροί. Έτσι αισθάνεσαι, σε έκανε αισθάνεσαι έτσι. Η ώρα μέσα στη φυλακή πώς περνάει? Καλά που υπάρχουν και άλλα παιδιά και περνάει, ξέρεις, λίγο χαβαλέ, πλάκα. Αλλιώς άμα είσαι μόνος σου, δεν περνάει ούτε εδώ. Ευτυχώς που κλέψαν κι άλλοι και έχουμε πάρει. Τι να σου πω για τη φυλακή, τα ίδια και τα ίδια κάνεις. Mm. Όπου να πας, τα ίδια ακούς. Επειδή έχεις ζήσει το μέσα και το έξω, πιστεύεις ότι στη φυλακή είναι αυτοί που φταίνουν οπωσδήποτε και έξω είναι οι αθώοι? Όχι, υπάρχουν πολλοί αθώοι εδώ μέσα. Που όταν πάνε στον ανακριτή και είσαι αθώος, το λες, αυτοί δεν σε πιστεύει. Αλλά σε εμάς που εμείς δεν είμαστε ούτε να τους κρίνουμε, ούτε τους δικάζουμε, ούτε τίποτα. Μας λένε την αλήθεια έτσι όπως είναι. Ούτε με ψέματα, ούτε με τίποτα. Λένε έτσι όπως είναι τα πράγματα. Και εδώ πέρα μέσα μπορεί να είναι οι πατριώτες μου από την Αλβανία, μπορεί να είναι 10 άτομα αθώοι που να μην έχουν σχέση σε αυτά τα πράγματα και τους έχουν βάλει τζάμπα. Έχει άλλα παιδάκια που είδα έναν Αυγανό 15 ετών που τον πιάσαν στα σύνορα. Δεν είναι μέσα γιατί έκανε κάτι. Είναι μέσα γιατί πέρασε τα σύνορα. Ήρθαν και εδώ 2-3 άτομα έτσι. Και βγάζαν φυλακή μόνο επειδή δεν είχαν χαρτιά. Χωρίζεστε σε Έλληνες, Αλβανούς εδώ πέρα, Πακιστανούς και Ινδούς και Τσιγκάνους ή? Όχι, δεν είναι θέμα πως το έχουμε κάνει εμείς, έτσι είναι η όροφη. Δεν είναι περίεργο, εντάξει το ξέρω είναι η όροφη, αλλά όταν είστε έξω κάνετε παρέα. Ναι, στο σχολείο κάνουμε, δεν έχουμε πρόβλημα. Σχολείο, διαδρόμους, από εδώ από εκεί, Δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Δεν υπάρχει. Ναι. Γιατί υπάρχει έξω και δεν υπάρχει μέσα? Περίεργο δεν είναι αυτό? Δεν ξέρω. Εδώ μπορεί να είναι, ξέρεις, γιατί είμαστε όλοι μαζί. Και θες να δεις τη φάτσα του. Έξω, άμα δεν σου αρέσει, λες, α, φεύγω. Εντάξει, εσύ όταν βλέπεις μια φάτσα, λες, είναι Έλληνας, είναι Αλβανός, είναι Ιταλός, ή μου πάει αυτή η φάτσα και τον κάνω παρέα για τον γουστάρο? Όχι, αναλόγως. Σε ενδιαφέρει και είναι ο άλλος, αν είναι από την Αλβανία, αν την Ελλάδα. Είναι καλός, δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Αυτό. Κάνουμε όλους εγώ παρέα. Γι' αυτό κάνετε παρέα εδώ, γιατί είστε νέοι άνθρωποι. Οι μεγάλοι, έξω από τη φυλακή και μέσα στη φυλακή, δημιουργούν γκέτο. Οι Αλβανοί, οι Τούρκοι, οι Πακιστανοί, οι Έλληνες. Υπάρχουν και αυτά. Ανοίγει φτερά, από πού θα βγει από εδώ μέσα? Και πάλι να βγω έξω και απέδραση να κάνει. Τι, δεν είναι η ζωή αυτή. Α, να βγει και να είσαι κρυμμένο. Θες δε θες, θα τελειώσει τη φυλακή σου και μετά κοιτά τι θα κάνει. Είχα ένα φίλο που ήταν στη φυλακή, καλό παιδί πολύ. Και μου έλεγε το πιο σκληρό πράγμα ήταν τα πουλιά που έβλεπα που είχαν φτερά και φεύγαν έξω ό,τι ώρα ήθελα. Το έχεις σκεφτεί αυτό ποτέ εδώ μέσα? Όταν βλέπω το βουνό. Ναι. Να ήμουν εκεί πάνω, λέω. Το λες. Θα έρθει μια ώρα που θα πας εκεί πάνω. Αλλά πότε? Μπορεί να είναι πολύ γρήγορα, πού το ξέρεις? Ούτε πότε θα πεθάνω δεν ξέρω όμως. Κάτσε, με τα χρόνια που έφαγες, πότε υπολογίζεις να βγεις μαθηματικά? Αν μου πάρουν και στο εφετείο μου, χαμηλώσουν την ποινή μου. Μπορεί και σε ένα χρόνο, άμα δεν μου χαμηλώσουν τίποτα εκεί, μπορεί το 2016. Θα μείνεις Ελλάδα ή θα φύγεις Αλβανία?
Δεν ξέρω. Άμα εγώ σκέφτομαι, άμα μείνω εδώ, κάτι θα γίνει και θα ξανακάνω μαλακίες. Γιατί να κάνεις? Δεν ξέρω. Γιατί άμα πας εκεί πάλι. Αν είναι να την κάνεις, θα την κάνεις. Όχι. Πάμε εκεί με τους γονείς μου. Είναι στην Αλβανία οι γονείς, δεν μένουν πια Ελλάδα? Όχι. Γιατί έφυγαν? Πήγαν πριν μπόγο. Πήγαν πριν μπει στη φυλακή. Σε ποια χώρα θα σου άρεσε να ζεις? Εδώ όχι πάντως. Αλβανία? Ναι. Εδώ όχι, Όχι. Έχεις θυμώσει? Χειρότερο είναι εγώ. Γιατί? Χειρότερο, πολύ φυλακή. Αν κάνεις κάτι, τώρα κι εγώ που έχω, δεν είναι το καθαρό, καθαρό μητρό που δεν έχω. Μόλις θα με πιάνουν ή χαρτιά ή βόλτα θα πηγαίνω, θα με πιάνουν, θα με βάζουν μέσα. Κάστριο και στην Αλβανία, αν κλέψει, πάλι θα πας φυλακή. Ναι, εννοείται αυτό. Επομένως. Λέω, αλλά εδώ τώρα με έχουν. Φακελωμένο. Ναι. Στο χέρι σου είναι να το. Αυτό φοβάμαι, γιατί αφού λένε οι άλλοι που μπαίνουν τζάμπα χωρίς ούτε φάκελο είχαν ούτε τίποτα και μπαίναν και τους βάλανε μέσα που ούτε προηγούμενα είχανε. Ναι. Όχι εμένα που έχω το φάκελο, τι θα μου κάνουνε. Έχει τέτοιες περιπτώσεις, δυστυχώς. Ναι. Άλλη χώρα που θα σ' άρεσε να ζεις? Δεν ξέρω, καμία άλλη χώρα να μ' αρέσει. Εδώ το έμαθα πώς είναι, δεν μ' αρέσει ούτε εδώ. Θα πάω στη χώρα μου. Φίλοι είχες έξω από τη φυλακή? Α, κοπέλα. Ναι. Ναι. Α, Ελληνίδα? Όχι. Αλβανίδα? Ναι. Τι γνώμη έχεις για τις γυναίκες? Τις χειρότερες. Τι, τη χειρότερη γνώμη? Ναι. Γιατί οι άντρες χωρίς τις γυναίκες δεν κάνουν τίποτα, δεν ζουν. Δεν λέω γι' αυτό. Αλλά πώς είναι οι γυναίκες? Είναι χειρότερες. Όσο ήμουν εγώ έξω, ήταν μια χαρά αυτή μαζί μου. Μόλις μπήκα εγώ μέσα, με παράτησε, έφυγε. Στα δύσκολα δεν τον παράτα τον άλλον. Το κάθεσε εκεί να τον. Έτσι είναι οι Αλβανίδες, σκληρές. Είχα και Ελληνίδες. Τι σημαίνει για σένα εντυμότητα, το να είσαι τίμιος? Τίμιος. Να έχεις μπέσα, δηλαδή. Ναι, είναι το καλύτερο. Δεν μπορεί να σε προσβάλλει κανένας άνθρωπος. Είσαι τίμιος για τον εαυτό σου. Δεν κάνεις κάτι για έναν άλλον. Ό,τι κάνεις, το κάνεις για τον εαυτό σου. Δεν κάνεις για τους άλλους ανθρώπους. Mm-hmm. Και αυτό το κάνω. Και μέχρι να μάθει οι γονείς μου να έχω μπέσα. Να μην. Εγώ. Πώς να σου το πω με άλλες λέξεις. Από τα 8 σου 8 δεν ήρθες στην Ελλάδα? Ναι. Μέχρι τα 21, πολλά χρόνια εδώ. Ναι. Αισθάνεσαι καθόλου Έλληνας μέσα σου? Όχι. Όχι, Όχι. Καθόλου. Αλβανός, γεννήθηκα Αλβανός, θα πεθάνω. Τώρα που θύμωσες το λες ή το έλεγες και πριν? Και πριν. Αυτό είναι ωραίο που λες, γιατί είναι ωραίο να είσαι περήφανος για την πατρίδα σου. Ναι. Όσο και φτωχή να είναι, ό,τι να έχει, δεν πρέπει να την απαρατάς τη χώρα σου. Όχι βέβαια. Αλλά πρέπει να αγαπάς και τη χώρα που σε μεγάλωσε. Και άσχετα από αυτό που έγινε. Έφταιγες και εσύ για αυτό που έγινε. Για αυτά που έχω κάνει το ξέρω. Δεν δίνω, ξέρεις, η Ελλάδα φταίει που μπήκα εγώ φυλακή. Όχι βέβαια. Το μυαλό μου φταίει. Αλλά δεν μ' αρέσει πιο πολύ. Και τώρα με αυτά που γίνονται και βλέπω ειδήσεις, να μην αναφέρω ονόματα. Όχι, γιατί δεν αναφέρεις. Πες τα. Γιατί. Ελεύθερο είσαι. Από μένα είσαι ελεύθερος. Χρυσή Αυγή. Ναι. Τι να σου αρέσουν αυτά? Δεν μου αρέσουν καθόλου. Αυτά που κάνουν. Και ο Τσεκάδες τα ίδια κάνουν, σαν τους Χρυσαυγίτες. Και εκείνοι δεν μπορούν να σου αρέσουν. Πέθανε ένας Έλληνας, το κάνανε θέμα όλοι. Mm. 800 οι Πακιστάν και οι άλλες χώρες, τους χτυπάγανε, τους κάνανε. Δεν τίποτα η ελληνική αστυνομία. Μόλις πέθανε ο Έλληνας, κατευθείαν. Το κάνουν θέμα τώρα να συλλάβουν. Δεν κάνουν. Φοβήθηκαν την ελληνική αστυνομία. Φοβήθηκαν τον κόσμο, θύμωσε. Αλλά όταν πεθαίνει ένα νέο παιδί, δεν έχει σημασία αν είναι Έλληνας, Αλβανός ή Πακιστανός. Σημασία έχει ότι είναι άνθρωπος. Mm. Η ζωή μας την ίδια αξία έχει. Είτε είσαι Αλβανός είτε Έλληνας. Είτε Ιταλός είτε Γάλλος. Το ίδιο δεν είναι. Δεν έχει καμία διαφορά. Τι να σου ευχηθώ, να φύγεις γρήγορα από εδώ μέσα. Αυτό είναι το καλύτερο τώρα.
καλύτερη ευχή που σου δίνω. Ναι. Να είσαι γερός, δυνατός και να μην χρειαστεί να ξαναγυρίσει εδώ μέσα. Ευχαριστώ πολύ. Γιατί εδώ μέσα δεν έχει όνειρα. Αυτό κατάλαβα. Δεν έχει τίποτα εδώ μέσα. Τίποτα. Δεν έχεις παράπονο από τους φυλακές. Όχι. Από το προσωπικό εδώ. Κανένα παράπονο. Μου κάνει εντύπωση ότι κανένα παιδί δεν έχει παράπονο από το προσωπικό. Καλά που είναι υπάλληλοι και δεν είναι μπάτσι, γιατί τότε θα είχαμε προβλήματα. Δεν ξέρω, η στολή τους αλλάζει τους ανθρώπους. Μόλις φοράει τη στολή μπάτσο, γίνεται άλλος. Μόλις φοράει μια άλλη στολή, είναι καλύτερος. Το μυαλό τους πειράζει, όχι στολή. Δεν ξέρω. Η παιδιά, η μόρφωση που έχουν, αυτό τους πειράζει. Κάθε φορά που πάω μεταγωγή και είμαι με μπάτσους, έρχομαι εδώ με ντεπών και με κούτες με ντεπών κρατάω στο χέρι μου. Καλή τύχη σου έχω. Ευχαριστώ πολύ. I was lost, oh yeah, oh yeah. Τώρα, εσείς βέβαια είστε πορωμένοι με τα θέματα αυτά, γιατί καθημερινά έρχεστε σε επαφή με υπόδικους, καταδικασμένους, φυλακισμένους, ενώ τους δικηγόρους της παρέας εδώ μέσα. Ο κόσμος δεν έχει συνηθίσει να τους βλέπει και να τους ακούει. Θεωρώ πολύ σημαντικό ότι ακούγονται οι φωνές αυτών των ανθρώπων. Κυρία Ραμπατζή, τι λέτε? Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνονται τέτοια ρεπορτάζ και πρέπει να ακούει και η κοινωνία τις φωνές αυτές των ανθρώπων που είναι από μέσα. Βέβαια για μας, όπως το είπατε πολύ σωστά, είναι οικείο φαινόμενο να συγχρονιζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους. Και πρέπει να ακούγονται και αυτές οι φωνές από μέσα. Εγώ θεωρώ συναρπαστική την ειλικρίνειά τους. Δηλαδή, είδατε τι λέει, είμαι Αλβανός και Αλβανός θα πεθάνω. Δεν αρνείται δηλαδή. Ξέρετε, συνήθως όταν πηγαίνεις σε μια πλουσιότερη χώρα, ξεχνάς αν είσαι Έλληνας, λες είμαι Ελληνοαμερικανός, Αμερικανός. Δεν μιλάς τη γλώσσα σου. Είναι και ένα μάθημα καλό αυτό, ότι αυτές οι... Οι φυλές είναι πιο... επιμένουν λίγο περισσότερο σε αυτό που θεωρείται πατρίδα, με την καλή έννοια βέβαια. Το γεγονός ότι έχουν καταλήξει τα παιδιά αυτά στη φυλακή δεν σημαίνει ότι, κύριε Διαλυνά, δεν έχουν συνέστημα, έτσι δεν είναι? Καλή μόνο, ποιος το λέει αυτό? Ή ότι αν τους ξύσεις λίγο το δέρμα δεν θα το βγάλεις αυτό το συνέστημα? Αυτοί οι άλλοι θα πιστεύουν ότι η Αλβανία, και έχουν δίκιο ίσως, είναι η Εβραϊνή μεγάλη δύναμη των Βαλκανίων. Θα πάρουν, θα γίνουν 13 εκατομμύρια, όταν εμείς θα είμαστε 8. Δεν το ξεχνάμε αυτό λοιπόν, αυτό το ξέρουν, το λένε συνέχεια. Τώρα είναι πέντε οι Αλβανίες. Και ευχή είναι η προσκεκλημένη μου σιγά σιγά, έτσι που ανοίγει η κουβέντα. Αλλά εγώ ξέρω, ονειρεύουμε να δω το Σιμίτιο από τη φυλακή, να δω τον Κωστάκη τον Καραμαλή, να δω τον Παπαντονίου αυτού και να σου παίρνει συνέντευξη. Αυτό θέλω. Στη φυλακή? Ναι, στη φυλακή, πίσω από τη φυλακή έχει ενδιαφέρον. Μπροστά στη φυλακή του έχουμε πάρει θέση ακούμε. Δεν νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι συνεντεύξεις πάντως. Θα χαρώ εγώ να τους δω. Ας μιλάνε βλακίες, έχει βλακίες, λέγανε πάντα. Δεν θα λένε, κύριε Κολάτο, τίποτα. Τα ίδια λέγανε πάντα. Να τους δω στη φυλακή και τον Τεραφυλόπουλο μπροστά να τους ακούμε. Ένας, ο κύριος Αγαπηνός, δείξτε τον. Ναι. Δικηγόρος, κύριος ποινικολόγος, ο κύριος Αγαπηνός. Δείχνεται πολύ σωστά πάντως και είναι σημαντικό να βλέπουν και οι δικαστές τις συνθήκες κράτησης των ανθρώπων αυτών. Γιατί ανεξάρτητα από το αν κάποιος έχει εγκληματίσει και τι έχει κάνει στη ζωή του, ή με δαπός ή αλλοδαπός, οι συνθήκες κράτησης αυτή τη στιγμή στο σωφρονιστικό μας σύστημα είναι απαράδεκτες. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει σαφές. Είμαι βέβαιος απολύτως αυτή τη στιγμή ότι έχουμε υπερβεί κάθε όριο. Όποιος προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα δικαιωθεί. Έχουμε συνθήκες κράτησης οι οποίες είναι επίοικος, το λέω, απαράδεκτες. Κυρία Κουρετζή, είναι νομική σύμβουλος του Cosmos Club, διαμεσολαβητική εταιρεία. Τι είναι αυτό? Είναι μια εταιρεία διαμεσολαβητική που έχει έρθει τώρα στην Ελλάδα. Τι μεσολαβείς, διαμεσολαβείς κάνει δηλαδή? Παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικών. Ναι. Και έχει ένα πολύ αισιόδοξο και μεγαλόπνο στόχο να βοηθήσει πάρα πολύ νέους επιχειρηματίες, νέα επιχειρηματικότητα, ανάπτυξη. Τον Κολάτο θα μπορούσε να βοηθήσει να κάνει καμιά ταινία? Βεβαίως. Δηλαδή. Ναι. Βεβαίως. Όταν τόσοι ξένοι που έρχονται να μας βοηθήσουν. Είμαστε ανοιχτοί. Η οικογένειά μας. Έρχονται πάρα πάμε, πολύ ξένοι να πάμε στον τελευταίο φυλακισμένο μας, τον Γκάλντι Μπαρδόκ, 20 ετών, κατάγεται από τη Βόρεια Αλβανία.
Βρίσκεται στη φυλακή 18 μήνες κατηγορούμενος για κλοπές. Ήρθε στην Ελλάδα περνώντας τα σύνορα με τα πόδια, σε ηλικία 14 ετών. Και μετά από μια μικρή στάση στη Λάρισα, εγκαταστάθηκε στο Ρέθυμνο, όπου βρισκόταν ο μεγαλύτερος αδερφός του. Honey, you are a rock. Κάλθη, είσαι από την Αλβανία. Ναι. Ποιο μέρος? Βόρεια, Λάτσι. Βόρεια Αλβανία. Βόρεια Αλβανία. Λάτσι, πάνω. Τι διαφορά έχει η Βόρεια Αλβανία από την Νότια? Δεν υπάρχει, ξέρω εγώ, συγκεκριμένη διαφορά, απλά λένε τη διαφορά. Είμαστε πιο... Στην Ελλάδα, η Βόρεια Ελλάδα από την Νότια έχει διαφορά. Μιλάμε πιο χοντρά, πιο αλλιώτικα από τους άλλους. Πιο χωριάτικα δηλαδή. Ναι, πολύ χωριάτικα. Ναι, ε? Ναι. Α, είσαι από χωριό δηλαδή. Από χωριό, χωριό. Όπως είναι οι πυρώτες οι δικοί μας, επάνω μιλάνε διάλεκτο. Ναι. Πιο ένα διαφορετικό αξέντο. Πολύ αλλιώτικο. Δηλαδή χοντρό, όπως λέμε. Ναι. Πολύ χωριάτικο. Και είσαι 20 ετών. 20, ναι. Πώς βρέθηκες στη φυλακή? Φυλακή, 17 μήνες και είναι 18. Ναι, πώς, γιατί, τι έγινε και σε φέρανε εδώ, για κλοπές? Ναι, βασικά έκανα την πρώτη φορά, έκανα, με δικάσανε. Πού έμεινες, σε ποια περιοχή? Ρέθυμνο, Κρήτη. Κρήτη? Ναι. Έλα, κάτσε να το πριν πάμε στις κλοπές. Από την βόρειο, από τη Βόρεια Αλβανία, πώς έφτασες στη Νότια Ελλάδα? Πολλές μέρες δρόμο. Πολλές μέρες δρόμο. Πάρα πολλές. Δύσκολο. Με τα πόδια? Όχι, βασικά όταν ήρθα εγώ, έχω έρθει μέχρι Λάρισα με τα πόδια. Πέντε μέρες έχω κάνει το δρόμο. Από πού ήρθες? Από Αλβανία, από Κόρισα μέχρι Λάρισα με τα πόδια. Από Κόρισα, ναι. Μέχρι Λάρισα με τα πόδια. Ναι, πέντε μέρες. Αυτό πέντε που λένε με τις γραμμές του τρένου. Δεν ξέρω αυτό ακριβώς, αλλά πέντε μέρες έκανα. Ναι, όχι από τις γραμμές του τρένου, γιατί συνήθως λέει παίρνουν τις γραμμές του τρένου και πάνε πλάι στο τρένο για να μην χάσουν τον δρόμο. Ωραία, εντάξει. Παλιός ήταν ένας θείος μου και το ήξερα καλά. Α, είχες ένα φίλο μαζί που ήξερε τον δρόμο. Ναι. Και πέρασε τα σύνορα. Ναι, ναι. Βράδυ. Εντάξει, δεν είναι όπως το λένε τα σύνορα να πας η μέρα ή βράδυ. Δεν είναι. Είναι εύκολο να πέρασε τα σύνορα. Δεν τρέχει τίποτα. Πέρασε. Δεν φοβόσουν? Πρώτη φορά ναι. Αλλά το έχω κάνει δύο φορές. Πρώτη φορά τι ένιωθες? Εγώ λέω πότε περνάω τα σύνορα, πότε περνάω, πώς θα είναι. Θα είναι δύσκολο, ξέρω εγώ. Θα μας πυροβολούν κάτι τέτοια που άκουγα, Αλβανία, ότι πυροβολάνε, ξέρω εγώ. Αλλά τίποτα δεν έγινε. Φανταζόσουν την Ελλάδα πώς, για πες μου, τι φανταζόσουν ότι θα βρεις εδώ το Παρίσι? Ναι. Ε? Το τέλειο μέρος. Αλλά... Το πίστευες? Στην αρχή ναι. Το τέλειο μέρος για να βγάλω κάτι, να είμαι καλύτερα οικονομικά. Μα ήσουν πολύ μικρός. Όταν ξεκίνησες, πόσο χρόνο ήσουν? Από τα 14 έχω έρθει. 14 ήρθες. 14 ήρθες. Δεν κάθεσαι μωρό, παιδί είσαι. Βάνει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Έχεις αδέρφια, οικογένεια? Άλλα 4. Δύο κορίτσια και δύο άλλα αγόρια. Ο μπαμπάς τι δουλειά κάνει στην Αλβανία? Τώρα είναι άνεργος, μηχανικός είναι. Μηχανικό αυτοκινήτων? Ναι. Νόμα? Δεν δουλεύει. Στο σπίτι. Τους είπες ότι φεύγεις? Ναι. Τι τους είπες? Α, τότε θα πήγαινα σχολείο εγώ και πήγα γυμνάσιο. Οικονομικά δεν ήμουν καλά, δεν ένιωθα καλά. Να σε συντηρεί ο πατέρας σου και οι δικοί σου. Να σε συντηρεί ο πατέρας σου, ούτε μπορούσα να, όπως ήθελα εγώ. Και αποφάσισα να φύγω. Τι σου είπαν οι γονείς σου? Τι να μου πούνε, δεν άκουσα τίποτα. Τους λέω φεύγω, αλλά... Ναι, δεν στεναχωρέθηκαν? Ναι. Γεια σα, Σίμω. Παιδί το Σίμω. Δεν σου είπα, μου πα σε μικρό ακόμα. Μου λέει, μην πα, αλλά πού να ακού τέτοια λόγια. Ό,τι θέλει, κάνει σε τέτοιε περιστάσει. Δεν φώναξαν. Φώναξαν, αλλά. Δεν μπόρεσα να σταματήσω. Δεν μπόρεσα. Κι ήρθα. Ήρθα. Ποια πόλη είδε πρώτα στην Ελλάδα όταν μπήκε? Λάρισα, έφτασα. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη πόλη που είδε στην Ελλάδα? Ναι. Η Λάρισα? Ναι. Πώ σου φάνηκε? Πολύ διαφορετικά από Αλβανία. Πώς ήταν τότε σε εσάς? Ναι. Εντάξει. Τι σου άρεσε περισσότερο από αυτά που είδες πρώτα? Γενικά ήταν καλά στην αρχή. Ναι, βλέπεις κόσμο, βλέπεις... Κορίτσια. Ναι, εντάξει, ωραίες. Κορίτσια έχεις και Αλβανία, αλλά... Ναι. Βλέπεις άλλα πράγματα, καλύτερα πράγματα, καλύτερες πολυκατοικίες, εγώ βλέπεις καλύτερα... Μαγαζιά. Ναι. Εντάξει, ήταν πιο ωραία από Αλβανία, ήταν το εσάς. Και τώρα πιστεύω δεν έχω καιρό να πάω Αλβανία.
Φαντάζομαι ότι στο μυαλό σου είχες να βρεις μια καλή δουλειά. Να οικονομήσω κάποια λεφτά και να γυρίσω πάλι. Να γυρίσω στην οικογένειά μου. Ναι. Στην πατρίδα μου όπως. Έψαξες να βρεις δουλειά αμέσως. Ναι. Βρήκες. Του σας δούλευα με τον αδερφό μου. Δούλευες. Ναι. Ήταν ο αδερφός σου Ελλάδα. Ναι, Κρήτη ήταν κι αυτός. Στη Λάρισα δεν έμεινες για δουλειά. Όχι. Κατέβηκες. Κατευθείαν. Ήταν Άργος, ήτανε θείος μου εκεί, αλλά δεν έκανα. Στην Κρήτη με τι πήγες. Από Λάρισα πήρα τρένο Αθήνα. Αθήνα. Και μετά καράβι. Πήρες το καράβι από τον Πειραιά. Και Κρήτη. Και έφτασες στην Κρήτη. Πρώτη φορά θυμάμαι, εγώ το φανταζόμουν την Κρήτη ήταν πολύ, ξέρω εγώ, ένα μικρό νησάκι, ούτε δρόμος, ούτε τίποτα. Εκεί πριν φτάνω βλέπω φώτα, πάρα πολλά ξέρω εγώ και λέω τώρα. Σε ποια πόλη πήγες? Φτάσαμε Χανιά την πρώτη φορά. Χανιά. Από Χανιά πήγα. Είναι και ωραία πόλη. Ναι. Εκεί με περίμενε ο αδερφός μου. Τι μήνα έφτασε στα Χανιά? Καλοκαίρι ήταν, χειμώνας, τι ήταν? Όχι, καλοκαίρι ήταν, αρχή καλοκαιριού. Όχι, για τουρισμό, είπες εδώ είμαστε, Μαϊάμι. Εντάξει, ήταν ωραία στην αρχή. Δούλευα, είχε δουλειά. Ωραίες εικόνες για ένα παιδί 14 ετών. Αυτά θέλει. Αυτά θέλει ένα παιδί. Τι θέλει. Και έπιασε δουλειά αμέσως. Πλαχάγια δουλειά, αδερφός μου. Οικοδομή δηλαδή. Ναι. Έβγαζε μεροκάματο. Ναι, εντάξει. Στην αρχή ήμουν καλά, εντάξει. Είχα βάλει λεφτά στην άκρη, βοηθούσα τους δικούς μου. Ήμουν καλά. Τι πήρες, τα πρώτα πράγματα που πήρες για τον εαυτό σου, ποια ήταν? Τι να πάρεις, τίποτα. Ρούχα δεν πήρες? Εντάξει, αυτά εννοείται. Ρούχα είναι το πρώτο πράγμα όταν έχεις λεφτά. Και έπειτα πώς ήρθαν τα δυσάρεστα και άρχισαν οι κλοπές και τα σαλίες? Από κακομεταχείριση της κρίσης που ήταν κρίση, εντάξει, κρίση στο μυαλό μας. Και πού σε έπιασαν? Στο έθιμο, αστυνομία. Και σε διώξαν. Με φέραν φυλακή. Πού? Αυλώνα. Έχεις ανάρτηση στον Αυλώνα? Ναι, την πρώτη φορά που έκανα 7 μήνες. Έκατσες 7 μήνες? Ναι. Πόσο ήσουν τότε? Κάπου 19 νομίζω. Τώρα κλείνω 1,5 χρόνο από τα μέσα. 19 ήσουν όταν ήρθες, την πρώτη φορά. Ναι. Και έκατσες 7 μήνες και έφυγες. Ναι. Πρώτα φάση ήταν ωραία, εντάξει. Με βγάλαν και από εδώ, ένιωθα ωραία. Βγήκες από τη φυλακή. Ναι. Και ξαναπήγες στην Κρήτη. Ξαναπήγα πάλι εκεί. Και τι έγινε πάλι και ξαναγύρισες εδώ? Μέσα σε 20 μέρες, εγώ πάω να δώσω παρόν και μου λένε ότι έχει απόφαση. Ξέρω εγώ τι απόφαση λέω. Εγώ βγήκα, δούλευα, ήμουν μια χαρά. Με τον αδερφό μου είχα αράξει, είχα βάλει μια λόγω, ξέρω εγώ. Ναι. Κάποιο τρόπο. Ναι. Και μετά μου λένε έχει απόφαση. Τι έκανα πάλι. Δεν έχει, λέει, αναρκωτικά, λέει, δεν έχει δώσει παρόν, λέει κάτι τέτοια. Δεν έχει δώσει παρόν. Ναι. Εγώ είχα το αποφυλακιστήριο μαζί μου. Λέω πώς να δώσω παρόν, το λέω. Κοίτα, από 12/5/2012 ήμουν μέσα. Τώρα πώς να δώσω παρόν? Σου ζήτησα να δώσεις παρόν. Έδωσα παρόν εγώ. Ναι. Σε πιάσαν γιατί δεν έδινες παρόν την περίοδο που ήσουν στη φυλακή. Ναι. Και το βλέπαν ότι ήμουν φυλακή για αυτό το περίοδο. Ήταν 12/5. Εγώ με 1/5/2012 είχα δώσει παρόν εγώ. Δεν το στάδειξε τα χαρτιά. Ναι, αλλά. Και τι σου πάνε μέσα? Μου λέει έχεις ένταλμα από δικαστήριο. Πάλι πίσω. Πήγε στο δικαστήριο? Όχι, μου λένε θα πας ανακριτή, λέει, το πρωί. Ξέρω, εγώ πάω στα δικαστήρια εκεί, με βάζουν σε ένα γραφείο, κατευθείαν χαρτί μεταγωγής. Τι μεταγωγή, δεν είπες στον ανακριτή, εγώ? Μα δεν με πήγαν καθόλου ανακριτή. Μου λέει και καλά θα πάω ανακριτή. Με βάλαν σε ένα άλλο γραφείο που ήταν κάτι άλλο. Τι μου λέει, κάτι ένταλμα, εντάξει, λέει χαρτί μεταγωγής, όνομα. Πάει και για το πάλι φυλακή. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Απίστευτο. Και όμως γίνεται. Και όμως. Απίστευτο και όμως αληθινό. Έτσι αποδίδουν δικαιοσύνη. Ο πρώτος ανακριτής που θα σε έβλεπε θα σου λέγε πήγαινε στη δουλειά σου. Πώς να δώσεις παρόν που είσαι στη φυλακή? Πιο μεγάλο παρόν από αυτό δεν υπάρχει. Έτσι δεν είναι? Τι να πεις όμως, δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Τώρα περιμένω πάλι διασύριο. 18 μήνα μου ήρθε. Έχω πολύ καιρό. Τώρα είσαι 20, ε? Ναι. Δύσκολο πράγμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα? Δεν σκέφτομαι τίποτα. Όταν βγεις από εδώ δεν θα είσαι χαρούμενος όπως την πρώτη φορά που έφυγες? Όχι βέβαια. Ζάπα φυλακή εγώ. Αυτό είναι πολύ άδικο τώρα που γίνεται.
Πάνω 18 μήνες πάνω στη Ζάβα τώρα. Έχω άλλες. Για τα 20 χρόνια, 18 μήνες είναι πολύ άδικο. Θα μπορούσα να κάνεις πράγματα, να δουλεύεις. Ο αδερφός συνεχίζει να είναι στην Κρήτη. Όχι, έφυγε από τη Θεσσαλονία τώρα. Γιατί, θύμωσε για σένα. Όχι, δεν είσαι δουλειά, οικονομικά δεν πήγαινε καλά. Ήταν μια οικογένεια κι αυτός. Τα πήρε όλα, τα σήκωσε και έφυγε. Πώς πήρες την απόφαση να βγεις στην κάμερα για να δείξεις το πρόσωπό σου? Θα το πάρω από την αδικία που, το άδικο πράγμα που μου κάνουν. Οι Αλβανοί έχετε μια ωραία λέξη, τον Μπέσα. Το έχουμε πάρει από εσάς αυτό, είναι δική σας λέξη. Πιστεύεις την Μπέσα? Πιστεύω, πως και όχι. Πιστεύω πως θα μου δώσεις Μπέσα, πρέπει να το κρατήσεις. Για να σου φωνάζουν στο όνομα. Μπέσα όμως, το κράτος δεν είχε για σένα Μπέσα. Όχι. Τι Μπέσα, δεν είναι Μπέσα αυτό. Μαρδόκ, τι σκέφτεσαι να κάνεις τώρα όταν βγεις? Τι σκέφτομαι? Θα μείνεις εδώ να προσπαθείς πάλι ή θα φύγεις? Όχι. Τελευταίο πράγμα που σκέφτομαι είναι να μείνω εδώ. Δεν θέλεις, όχι. Σε έχουν στενοχωρήσει πολύ. Τι, χάνω πολλά χρόνια τώρα. Έχω ακόμα να χάσω. Γιατί να χάσεις άλλα, θα φύγεις, θα τελειώσεις από εδώ. Ναι, έχω ακόμα δρόμο. Με τους γονείς σου επικοινωνείς? Ναι. Το τηλέφωνο? Κάποιες φορές, εντάξει. Τι σου λένε? Τι να μου λέει, υπομονή. Δεν μπορώ να κάνω κάτι. Τι δεν σου αρέσει εδώ μέσα, εκτός από την ελευθερία σου που στερείσαι? Εντάξει, γενικά η φυλακή, είναι. Είναι καλύτερα από όσο φανταζόμουν όταν ήρθα, όταν προνοήθα. Ναι. Καλύτερα είναι. Και έρχομαι όταν ήρθα, λέω, δεν θα έχω τηλεόραση, τίποτα. Έρχομαι, βλέπω τηλεόραση στην αρχή, εντάξει. Αλλά εντάξει, μετά από κάποιο καιρό, βαριέσαι τα συνήθισμένα. Κάθε μέρα τα ίδια. Στην Αλβανία τι δουλειά σκέφτεσαι να κάνεις? Πού ξέρω εγώ τώρα. Με τα άλλα παιδιά εδώ που κουβεντιάζεις, τι έχεις καταλάβει? Τι να καταλάβεις, όλοι έχουν τα παραπονά τους, όλοι συναχωρημένοι. Τι διαφορά έχει η κοινωνία μέσα στη φυλακή από την κοινωνία έξω από τη φυλακή, ο κόσμος μέσα από τον κόσμο απ' έξω? Διαφορά... Τι έχουν, εντάξει, έχουν πιο πολύ Μπέσα εδώ μέσα. Τα λένε, ναι. Εδώ έχει πιο πολύ Μπέσα απ' έξω. Ναι. Εντάξει, δεν είναι όποιος και όποιος μέσα, δεν είναι όπως έξω. Λίγοι είναι μέσα και πιο πολλά είναι έξω. Εδώ όταν λες κάτι πρέπει να το κάνεις, όπως να είναι. Έχεις καλή σχέση με τους φύλακες και με τη διευθύντρια? Ναι, πάρα πολύ. Σου φέρονται καλά? Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Το πες και κατηδίαν, δεν το λες επειδή μας βλέπει η τηλεόραση? Όχι, όχι, αλήθεια, δεν έχω παράπονα. Όταν έχω κάτι το λέω εγώ, όπως ήρθα εδώ ανοιχτά, δεν φοβάμαι τίποτα. Πιο κάτω από εδώ θα πάω πουθενά. Πιο μέσα από εδώ. Δεν φοβάμαι κάτι. Όχι, εγώ σου εύχομαι να πας πιο πάνω, πολύ πάνω, γιατί φαντάζομαι ότι... Και εγώ αυτό θέλω, αλλά λέω πιο κάτω από εδώ δεν γίνεται να πάω, πιο φυλακή από εδώ. Ποια είναι ωραία, το ωραιότερο κομμάτι εδώ στη φυλακή, γιατί μου έχεις πει το βουνό την προηγούμενη φορά. Εντάξει, ωραία είναι να είσαι έξω. Όχι με καγγελά, να είσαι ελεύθερος. Φαντάζεσαι συνέχεια το βουνό, εντάξει, όταν βλέπεις. Όταν κοιμάσαι στα όνειρά σου, συνήθως τι βλέπεις? Βλέπεις όνειρα? Ναι. Τι ονειρεύεσαι? Τι ονειρεύεσαι? Είναι ελευθερία σου. Βλέπεις συνέχεια έξω πράγματα, ανθρώπους που δεν έχεις δει. Δύσκολα είναι. Ποιον θέλεις πιο πολύ να δεις τώρα? Την οικογένειά μου. Την οικογένεια. Ναι. Έχω κάπως καιρό να το πω. Θα σ' άρεσε να έρθουν εδώ, να σε δω? Ναι, γιατί όχι. Και στη φυλακή. Δεν σε πειράζει? Απλά με... μου φτάνει να τους δω. Σου φτάνει? Αφού δεν γίνεται κάτι άλλο. Να... Θα ήθελες να έρθουν να σε δουν? Πώς δεν θα ήθελα. Έχουν έρθει ποτέ? Η αδερφή μου έχει έρθει 2-3 φορές. Mm-hmm. Τώρα έχουν φύγει όλοι οι Αλβανοί. Δεν έχω κανένα. Αλβανία μένουν εκεί στην πόλη σας, στην ναι. Βόρεια Αλβανία. Ναι. Για σένα τι είναι δικαιοσύνη? Αν ακούς τη λέξη δικαιοσύνη, τι σκέφτεσαι? Εντάξει, να κάνω κάτι σωστό, όχι όπως εμένα, δικαιοσύνη δεν λέγεται. Και πολλά άλλα παιδιά είναι τζάβο μέσα.
Όταν ακούς τη λέξη, αστυνομία. Τι να πεις, αστυνομία. Σε χτύπησαν ποτέ? Αρκετές φορές. Στην Κρήτη? Πολύ. Εντάξει. Τι κλωτσιάς, βουνιάς, παλιάρες, τι. Από όλα. Ναι. Γιατί τους έκανες κάτι? Εντάξει, γιατί με πιάσανε κλοπές. Ξέρω εγώ. Για να τα πεις όλα. Γιατί, πώς και πού. Φάκελ, ξύλο. Αυτά είναι στο μενού, εντάξει. Της, παρα... είναι... της παρανομίας είναι. Δεν ξεχνιούνται όμως. Δεν ξεχνιούνται, αλλά τι θα κάνεις. Ήσουν μικρός πολύ. Τι έφταξε, η ηλικία σου ή κάτι άλλο? Η ηλικία. Εντάξει. Yes. Εγώ έφταιγα. Έφταιγε κανείς που μπήκα σε αυτόν τον δρόμο. Φίλους έχεις? Εδώ. Γενικά. Ναι. Εδώ έχεις φίλους. Έκανες φίλους εδώ μέσα. Εντάξει. Εδώ μέσα είναι δύσκολο να κάνεις φίλους. Γιατί? Τι δεν ξέρεις τον άλλον. Είναι πολύ δύσκολο να πιάσεις ένα καλό φίλο που να είσαι. Να μου πεις ότι έχουν μπέσει εδώ μέσα. Πιο πολύ απ' έξω. Έχουν μπέσει όταν λες κάτι, εντάξει. Όταν συμφωνείσαι κάτι. Πρέπει να το κάνει. Αλλά φιλία δεν έκανες εδώ μέσα. Φιλία δεν το πεις. Εντάξει. Ήταν μερικά παιδιά, αλλά φύγαν αυτή τη μεγάλη φυλακή. Αυτή ήταν καλά παιδιά. Πιο πολύ με Αλβανούς ή με Έλληνες κάνεις παρέα? Αλβανούς. Εδώ ισόγειο δεν είσαι Έλληνες. Φίλους Έλληνες έχεις? Όχι. Δεν έκανες? Έκανα, εντάξει. Ένα για από και που όταν αράζαμε, καθόμαστε μαζί, εντάξει. Δεν έχω πρόβλημα, δεν έχω κόλλημα με αυτά. Αλλά δεν έχω κάνει φίλο. Τι λένε οι Αλβανοί για τους Έλληνες τώρα? Τι ακούς? Για τους Έλληνες, εντάξει, δεν είναι... Τι γνώμη γενικά υπάρχει? Δηλαδή ήρθε πολλοί κόσμος στην Αλβανία να δουλέψει, ταλαιπωρίες, φασαρίες, επεισόδια. Είχαμε πάρα πολλά. Σε αυτό το ρεύμα το μεταναστευτικό από Αλβανία. Ναι, γενικά αλλά... οι Αλβανοί τι λένε τώρα για τους Έλληνες? Τώρα είναι, εντάξει, λένε διάφορα πράγματα, όπως τα έχουν κάνει. Αλλά δεν είναι όλοι. Ναι, είναι όλοι. Υπάρχει κάποιοι καλοί. Στην Αλβανία τι δεν σου αρέσει? Εντάξει, η οικονομία, ξέρω. Η ζωή, η πόλη όμως, εκεί τα μαγαζιά έχουν αλλάξει τώρα, ε? Ναι, τώρα. Δεν είναι όπως όταν έφυγες. Έχει. Τώρα είναι Ευρώπη. Να το λες έτσι. Κοντά. Καλά είναι. Πλησιάζει. Ναι, το έχουν φτιάξει καλά. Η γυναίκα τι είναι για σένα? Δεν το έχω καταλάβει ακόμα αυτό το πράγμα. Δεν το έχεις καταλάβει? Έχει. Δεν έχω φτάσει εκεί. Μεγάλο μυστήριο, έτσι. Θέλει... πολύ ψωμί να το μάθεις. Καλή τύχη σου εύχομαι. Μακάρι. Γιατί τώρα αρχίζει η ζωή για σένα. Άρχισε λίγο ανάποδα. Έχει αρχή είναι. Θα πάνε όμως όλα καλά. Έχουμε χρόνια μπροστά. Και στο εύχομαι μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά από εδώ. Upon which I stand. Πάμε τώρα στην επόμενη ώρα της εκπομπής, όπου θα ασχοληθούμε με την υπόθεση του κυρίου Σαραντίδη. Για όσους δεν ακούσετε στο πρώτο μέρος την εισαγωγή που έκανα, η οποία ήταν μάλλον μεγάλη, θα επαναλάβω ότι ο κύριος Σαραντίδης ήρθε στο γραφείο μου πριν από 11 χρόνια, φέροντας τον έλεγχο των ορκωτών λογιστών για ένα εκ των μεγαλύτερων επιχειρηματιών της χώρας. Σύμφωνα λοιπόν με τα ντοσιέ που μου παρέδωσε, υπήρχε μια φοροδιαφυγή της τάξης του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων. Σωστά, κύριε Σαραντίδη? Ταυτόχρονα, ο κύριος Σαραντίδης, εκτός από ορκωτός λογιστής στον έλεγχο της εταιρείας αυτού του επιχειρηματία, ο οποίος πιθανώς να είναι και σπόνσορας των κομμάτων,
Όχι πιθανώς, είναι δηλαδή, γιατί το γνωρίζω από πρώτο χέρι. Ήταν και αρχιλογιστής ενός εκ των μεγαλύτερων εφοπλιστών της χώρας, σωστά. Εκεί τη φοροδιαφυγή είχαμε, της τάξεως. 115 εκατομμύρια, αλλά μπορεί να ξεπερνάει και τα 150. Μάλιστα. Η ιστορία, την δική μου την ιστορία την είπα. Πώς ήρθατε δηλαδή στο γραφείο μου και μου φέρατε τους φακέλους τους οποίους είχαν ζητήσει να τους φέρετε τα παιδιά του αδερφού του επιχειρηματία. Χωλωμένα προφανώς, γιατί θεώρησαν ότι ο αδερφός του πατέρα τους τους είχε ρίξει, τα είχε ρίξει οικονομικά. Έτσι άρχισε η περιπέτεια αυτή. Και ταυτόχρονα είχατε και την υπόθεση του εφοπλιστή που ήταν αρχιλογιστής, ο οποίος σας κατηγόρησε για κλοπή. Για επεξαίρεση. Ναι, ότι του κλέψατε χρήματα. Τι ποσό? 8 εκατομμύρια. 8 εκατομμύρια ευρώ. Ευρώ. Μάλιστα. Εγώ δεν θα σας πω αν τα πήρατε ή όχι αυτά τα χρήματα. Είμαι όμως υποχρεωμένος να κάνω το συνήγορο του διαβόλου, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, με εγωιτεύει πολύ ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ισχυρός να έρχεται και να κατεβάζει τα παντελόνια του πανίσχυρου εφοπλιστή και να τον κάνει ρόμπα στην κοινή γνώμη. Γιατί δεν το κάνατε αυτό πριν τσακωθείτε μαζί του? Δεν τσακώθηκα. Πριν έρθετε σε ρήξη. Αποχώρησα, ναι. Αποχώρησα. Δεν το έκανα αυτό διότι δεν σκέφτηκα ούτε μία φορά ότι θα γίνει αυτό το θέμα, ότι θα δημιουργηθεί αυτό το θέμα. Ούτε μία φορά, διότι δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα για να δημιουργηθεί αυτό το θέμα. Το θέμα δημιουργήθηκε όταν άρχισα να, δυστυχώς να μιλάω για φοροδιαφυγή. Όπα, εσείς αποχωρήσατε από την εταιρεία χωρίς να κατηγορηθείτε? Χωρίς να κατηγορηθώ. Πήρα την αποζημίωσή σας όλα τα πάντα? Ναι, εντάξει, αυτά είναι. Δεν πήρα αποζημίωση, αλλά απεχώρησα. Δεν μπορούσα να πάρω αποζημίωση. Γιατί αποχωρήσατε? Αποχώρησα διότι μου ζητήσανε να με εξετάσουν σε ορισμένα θέματα λόγω όχι 8 εκατομμυρίων, 250.000 δολαρίων. Να με εξετάσουν πού πήγαν αυτά τα λεφτά. Δηλαδή ψάχναν να βρουν αφορμή για ένα μικρό ποσό, γιατί αυτό ήταν μικρό ποσό για αυτούς, για 250.000 δολάρια. Έγινε η συγκέντρωση αυτή, η σύσκεψη. Τους απέδωσα τα πάντα, γιατί έχω και γράμματα για αυτά, κρατήθηκαν πρακτικά και μετά τους είπα, εγώ θα αποχωρώ. Δεν μπορώ να με θίγετε εμένα για 250.000 δολάρια και απέχω. Φύγατε λοιπόν γιατί αισθανθήκατε ότι σας θίγει ο έλεγχος. Ακριβώς. Που σας έκανα. Ωραία. Εγώ ρωτάω τώρα, είναι ποτέ δυνατόν ένας εφοπλιστής αυτού του μεγέθους, ο οποίος γνωρίζει πως ο αρχιλογιστής του είναι γνώστης όλων των αμαρτιών που έχει, έτσι, να τον απομακρύνει? Όχι, είπα ότι απεχώρησα μόνος μου. Ναι, να τον φέρει σε τόσο δύσκολη θέση που να φύγει. Δηλαδή για 250.000 ευρώ. Ξέρετε τι γίνεται, σε μια εταιρεία υπάρχουν διαβολείς. Λένε διάφορα. Εποφθαλμιούν τη θέση σου, κάνουν διάφορα. Γνώριζε ότι γνωρίζετε τις αμαρτίες του όλες, σίγουρα. Και να μην το γνώριζε, θα το μάθει τώρα. Θέλει ή δεν θέλει. Άλλο λέω. Μπορεί και να μην το γνώριζε, δηλαδή. Μπορεί και να μην το γνώριζε. Πώς είναι δυνατόν ο αρχιλογιστής να μην ξέρει τις αμαρτίες? Όχι, εγώ ήξερα. Εκείνος δεν ξέρω αν ήξερε. Ναι, αυτό λέω. Εγώ, ας πούμε, στο Zoogla.gr δεν ξέρω τι ξέρει ο λογιστής μου. Σας πήραν τους φακέλους και δεν το ξέρατε. Πώς έγινε? Αυτό είναι άλλη υπόθεση. Εδώ είναι η υπόθεση όμως της δικής μου δουλειάς, εργασίας μου. Εγώ το αφήνω αυτό στο να πλανάτε. Προσωπικά πρέπει να γνώριζα ότι εγώ ήξερα τα πάντα. Αυτό είναι δεδομένο. Σωστά. Προσωπικά έτσι πιστεύω. Αφού φύγατε λοιπόν... Όταν έφυγα λοιπόν, μου κάναν μήνυση μετά από 8-9 μήνες. Μήνυση. Η πρώτη μήνυση. Μετά από 1,5 χρόνο κάνουν, μετά από 6 μήνες δεύτερη μήνυση. Και μετά από 1,5 χρόνο άλλες 2 μήνυσεις. Πηγαίναν σιγά σιγά. Πιστεύετε ότι το κάνουν για να σκαταστήσουν άκυρο, αναξιόπιστο? Έτσι. Εγώ πιστεύω απόλυτα αυτό. Να.
Απεδείχθη ότι εσείς πήρατε κάποια χρήματα. Όχι βέβαια, διότι δεν υπήρχαν αποδείξεις τίποτα. Και έγινε υπάρχουν δικαστήριο. Ακόμα. Όχι βέβαια. Πότε θα γίνει το δικαστήριο? Το δικαστήριο αρχίζει την Τρίτη. Και δεν ξέρω, αρχίζει την Τρίτη. Μετά από πόσα χρόνια? Μετά από 13 χρόνια. Δεν είναι λίγο αργά μετά από 13 χρόνια, κύριε Διαλυνά, να γίνεται ένα δικαστήριο για μια τέτοια υπόθεση? Είναι αργά, αλλά εξαρτάται και από τις πιέσεις που ασκούνται. Και φυσικά στη διαδρομή των 13 ετών υπήρξαν, θεωρώ, και δικαστές οι οποίοι άντεξαν. Μάλιστα. Είστε δικηγόρος του κύριου Σαραντίδη σήμερα? Ασχολείστε με την υπόθεση? Ασχολούμαι, ναι. Μάλιστα. Κύριε Παπακώστα, είστε δικηγόρος και συνήγορος ενός εκ των συγκατηγορουμένων του κυρίου Σαραντίδη. Μάλιστα. Γνωρίζετε την υπόθεση? Τη γνωρίζω εις βάθος και με λεπτομέρειες. Είναι ποτέ δυνατόν ένας εφοπλιστής να διώχνει τον αρχιλογιστή του ή να τον κυνηγάει με τέτοιο τρόπο? Κοιτάξτε, κύριε Τριανταφυλόπουλε, το θέμα είναι το εξής. Ρωτήσατε για τα 13 χρόνια. Ασχολήθηκαν για την συγκεκριμένη υπόθεση 5 διαφορετικοί τακτικοί ανακριτές. Εξεδόθησαν στο μεσοδιάστημα 5 βουλεύματα που διέτησαν περαιτέρω κυρία ανάκριση. Λογιστική πραγματογνωμοσύνη. Και λογιστική πραγματογνωμοσύνη και περαιτέρω ζητήματα και ακυρότητες κατηγορητηρίου και άλλα θέματα. Το θέμα είναι το εξής. Αν και εφόσον, εγώ διαρωτώ με, πράγματι, ο κύριος Σαραντίδης και οι λοιποί συγκατηγορούμενοι είχαν τελέσει το αδίκημα για το οποίο τους κατηγορεί ο εφοπλιστής. Στα 13 χρόνια οι άνθρωποι αυτοί έπρεπε να είχαν δικαστεί, καταδικαστεί, εκτίσει την ποινή τους και τώρα ήταν και έξω. Μάλιστα. Εγώ αυτό το ερώτημα θέτω. Αυτό και μάλιστα είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Γιατί εκεί νοσεί η Ελλάδα, όπως ξέρετε, κύριε Δαφυλόπουλε, γενικά. Είμαστε από τις πρώτες χώρες στην καταδίκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, διότι η δικαιοσύνη δεν απονέμεται σε εύλογο χρόνο. Να σας πω κάτι. Εξαιτίας των μηνυτών. Θα έπρεπε να έχει κινηθεί η δικαιοσύνη αυτών, με ταχύτητα. Οι δίκες θα είχαν γίνει με την ταχύτητα του φωτός. Συμφωνώ. Έτσι, και ο χρόνος όμως που ο άλλος μπαίνει κατηγορούμενος είναι όμοιρος. Σωστά. Είναι ομοιρία. Επομένως, εσείς γνωρίζετε πως όταν υπάρχει μια μήνυση ενός τόσο. Μια τόσο σημαίνουσα προσωπικότητα. Εφόσον είναι σημαίνουσα, η δικαιοσύνη ξαφνικά αποκτά ταχύτερο ρυθμό. Είναι έτσι, δεν είναι? Είναι αλήθεια. Επομένως, δεν είναι ύποπτο ότι τραβάει αυτή η ιστορία 13 χρόνια? Είναι περίεργο. Ομολογουμένως όμως, επειδή διατυπώσατε κάποια ερωτήματα πολύ σοβαρά, πρέπει ας πούμε, να διαφωτιστεί το ζήτημα, γιατί είναι γεγονός ότι κανείς δεν θέλει τον αρχιλογιστή του να έχει τέτοιες φύσεως εμπλοκές. Και δεν ξέρω η φοροδιαφυγή αυτή αν υπήρξε αποτέλεσμα καταγγελιών του ιδίου. Θα σας πω κάτι άλλο τώρα. Για πείτε μου με τις νομικές γνώσεις και την εμπειρία που έχετε. Είναι ποτέ δυνατόν να ζητούν να ανοίξουν λογαριασμοί ενός παιδιού 4 ετών? Όχι βέβαια, γιατί αυτή είναι ανακριτική πράξη και μέχρι την ηλικία των 13 ετών, κατά το νομικό μας σύστημα, δεν υπάρχει ποινική ευθύνη. Μέχρι την ηλικία των 13 ετών τουλάχιστον δεν υπάρχει κανένας είδους ποινική ευθύνη. Από εκεί και πέρα, από τα 13 έως το 15, υπάρχει ένα είδος μέτρων τέλος πάντων που λαμβάνονται και από τα 15 και πλέον μέχρι τα 18 μπορούν να ληφθούν κάποιες ποινικές κυρώσεις. Για να ανοιχτούν οι λογαριασμοί, η άρση αυτή του απορρίτου προϋποθέτει μια κατηγορία για νομοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, η οποία για να είσαι έστω συνεργός οτιδήποτε δεν μπορεί να είσαι φυσικά κάτω από 13 ετών. Μπορεί να οδηγείται στον ανακριτή ένα παιδί 14 ετών? Δεν μπορεί να οδηγεί. Από τη συμπλήρωση των 13 έως 15 μπορούν, όχι στον ανακριτή, μπορούν να έχουμε κάποια λήψη αναμορφωτικών μέτρων, όχι στον ανακριτή. Δεν μπορεί να αποδοθεί ποινική κατηγορία. Μάλιστα. Η Χριστίνα Σαραντίδη είναι η κόρη του κυρίου Σαραντίδη. Οι λογαριασμοί της άνοιξαν σε ηλικία 4 ετών και ήδη οδηγήθηκε στον ανακριτή σε ηλικία 14 ετών. Τι λογαριασμού είχε το παιδί 4 ετών? Ένα μπιμπερό θα είχε. Δηλαδή τι? Ναι, θα είχε αυτό το γαλατάκι του. Ναι, αυτό. Και δικαστές που δεν ξέραν τι κάνουν. Αυτό λέω, κύριε Διαλυνά. Τι λογαριασμού? Να ακούσουμε τη Χριστίνα. Ναι, ναι. Βεβαίως. Εγώ το μόνο που ξέρω και έχω να σας πω είναι ότι στα 15 μου περίπου, αν θυμάμαι καλά, ξαφνικά δέχτηκα μήνυση. Ξαφνικά θυμάμαι φάκελοι να έρχονται στο σπίτι, να είναι όλοι σε ένα πανικό. Να μου λένε ότι κάτι έχει συμβεί, που συμπεριλαμβάνει και το όνομά μου. Αλλά πραγματικά θέλετε αθωότητα, θέλετε ότι πραγματικά δεν μπορούσα να πιστέψω αυτό που μου λέγανε? Δεν πίστευα ότι μπορούσε κάποιος να μου έχει κάνει μήνυση και δει
το πρώην αφεντικό μου, αν θέλετε, του πατέρα μου, τον οποίο ήξερα ότι είχαν μια πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και όπως και να έχει, δηλαδή θεωρητικά μιλώντας, ακόμα και ο πατέρας μου να είχε διαπράξει αδικήματα. Δεν μπόρεσα ποτέ να καταλάβω γιατί την πλήρωσα εγώ. Και γιατί την πλήρωσα κατά αυτόν τον τρόπο. Και γιατί ενώ πήγαινα σχολείο και ενώ έδινα πανελλήνιες και ενώ έπρεπε να ασχολούμαι με άλλα ζητήματα, έπρεπε να φεύγω γρήγορα για να πάω σε ανακριτή που εξέταζε πριν από μένα τους μεγαλύτερους, αν θέλετε, οικονομικούς εγκληματίες της χώρας. Και με είχε εκεί μπροστά του και τόλμησε να με ρωτήσει τι γνωρίζω για την υπόθεση. Πάμε να δούμε το πρώτο μέρος του ρεπορτάζ αυτής της ιστορίας, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε κοντά σας. Δικαστική λειτουργεί ένας πασίγνωστος επιχειρηματίας, ο λογιστής του και η ανήλικη κόρη του, η οποία κατηγορήθηκε για τσέπλυμα μαύρου χρήματος σε ηλικία 4 έως 10 ετών και απολογήθηκε σε τακτικό ανακριτή για ενηλίκους, συνθέτουν μια μακροχρόνια δικαστική διαμάχη που βρίσκεται σε εξέλιξη. Στο επίκεντρο του ρεπορτάζ τίθενται ανώτερη δικαστική, γνωστός επιχειρηματίας, 4 υπάλληλοι που κατηγορήθηκαν για υπετσαίρεση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, καθώς και η απόφαση πρώην Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών, σύμφωνα με 2 αναφορές φωτιά που κατέθεσαν στον Άριο Πάγο ο λογιστής Γιώργος Σαραντίδης και η κόρη του Χριστίνα, συνοδευόμενοι από τον πληρετσούσιο δικηγόρο τους Νικόλαο Διαλυνά. Υπάρχει μία αντιδικία του κυρίου Σαραντίδη με μία οικογένεια μεγάλη της Ελλάδος και με μία άλλη ακόμα. Μία αντιδικία η οποία κρατά 13 χρόνια. Τεράστια εντύπωση προκαλούν οι 2 αυτές αναφορές που τέθηκαν υπόψη του Προέδρου, εισαγγελέα και επιθεωρητή του Αρείου Πάγου, που αφορούν τη Χριστίνα Σαραντίδου, η οποία γεννήθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου του 1987 και τον πατέρα της οικονομολόγο λογιστή που διώκεται από τον επιχειρηματία. Στις αναφορές αυτές δώσαμε όλα τα στοιχεία, πάρα πολλά στοιχεία, για παρανομίες των δικαστών, 85 συνολικά, οι οποίες έχουν γίνει μέσα στα 13 χρόνια της δικαστικής περιπέτειάς μας. Συγκεκριμένα κατακαίλονται δικαστική λειτουργή για απίστευτες αποφάσεις και ενέργειές του σε βάρος της Χριστίνας Σαραντίδου όταν αυτή ήταν ανήλικη. Επίσης, προσκομίστηκε πρόχειρο σχέδιο δικαστικής απόφασης που φέρει την υπογραφή του τότε Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και Νίνε Φέτου, ο οποίος σε απόφαση που φέρεται να του δόθηκε, γραμμένη σε υπολογιστή, προβαίνει σε χειρόγραφες διορθώσεις του κειμένου. Αυτά είναι απίστευτα και όμως είναι αληθινά, διότι δυστυχώς, και λυπάμαι γι' αυτό, υπάρχουν οι αντίστοιχες διατάξεις, τα αντίστοιχα απολογητικά υπομνήματα και τα αντίστοιχα βουλεύματα. Η απόφαση αυτή κατετέθη στον Άριο Πάγο ως η επίσημη απόφαση και σύμφωνα με αυτή διετάχθη η συντηρητική κατάσχεση κινητών και ακίνητων του Γεωργίου Σαραντίδη και της συζύγου του για ποσό 5.400.000 ευρώ. Γιατί κάνετε πω. Τώρα να ρωτήσω. Έχει τέτοια περιουσιακά στοιχεία, κύριε Δεφύλλο, που λέω. Έχει τέτοια περιουσιακά στοιχεία ο κύριος. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, σύμφωνα με την εμπειρία σας. Όταν βγαίνει όταν εγώ ζητώ να πάρθουν εναντίον σας ασφαλιστικά μέτρα, ναι, και ετούμε των ασφαλιστικών μέτρων με ένα εισαγωγικό σημείωμα, ναι, είναι ποτέ δυνατόν ο δικαστής να πάρει το σημείωμά μου, να το χρησιμοποιήσει αυτούσιο και να βγάλει απόφαση? Εντάξει, τώρα στην Ελλάδα τα πάντα είναι δυνατά φυσικά, αλλά δεν είναι λογικό. Όχι, είναι συνηθές. Κοιτάξτε, εάν είναι μια υπόθεση και θέλει κανείς να πάρει έναν ισχυρισμό, μπορώ να το καταλάβω. Αυτούσια κομμάτια βεβαίως από τα στοιχεία αυτά δεν είναι δυνατόν. Δεν βγάζουν φωτοτυπίες οι δικαστές. Αν είναι όλοι αυτούσια. Σημαίνει ότι όποιος εξέδωσε μια τέτοια απόφαση διάβασε τα σημειώματα της μιας μόνο πλευράς. Ενδεχομένως από άποψη χρόνου. Και αν ο δικαστής λησμονήσει να σβήσει ακόμα και το πρώτο πρόσωπο, δηλαδή εμού του ιδίου, η εταιρεία μου, αυτά το ένα το άλλο, τότε τι σημαίνει? Υπάρχει μια πολύ μεγάλη προχειρότητα η οποία πρέπει να εκτιμηθεί δεόντως. Μάλιστα. Αυτά τα έγγραφα προσκόμισαν ο κύριος Σαραντίδης και ο κύριος Διαλυνάς. Πότε όμως εκδόθηκε αυτή η απόφαση χρονικά, εννοώ? Του Αρείου Πάγου. Τώρα θα σε ενημερώσει ο κύριος Διαλυνάς. Είναι σε σύντομο χρόνο? Εκδόθηκε από τον τότε εκείνης της εποχής Πρόεδρο Πρωτοδικών
Και θα πάμε να δούμε το ρεπορτάζ, το επόμενο, για να επανέλθουμε... Άργησαν απλώς λίγο να κινηθούν. Για να δείτε κάποια και σημεία και τέρατα που έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Καταγγελίες φωτιά για δικαστικούς λειτουργούς περιλαμβάνονται στις αναφορές που κατέθεσαν στον Άριο Πάγο ο λογιστής Γιώργος Αραντίδης και η κόρη του Χριστίνα, συνοδευόμενοι από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους Νίκο Διαλυνά. Σύμφωνα με αυτές, μεταξύ άλλων, καταγγέλλονται δικαστικοί λειτουργοί για απίστευτες αποφάσεις και ενέργειες σε βάρος της Χριστίνας Αραντίδου όταν αυτή ήταν ανήλικη. Αυτό όμως που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση και γύρει πληθώρα ερωτημάτων σχετικά με τη διαφάνεια της δικαστικής εξέλιξης υπόθεσης είναι η ύπαρξη ενός πρόχειρου σχεδίου απόφασης που φέρει την υπογραφή του τότε Προέδρου Πρωτοδικών Αθηνών και Νίνε Φέτη. Η συγκεκριμένη απόφαση φέρεται να δόθηκε στον εν λόγω δικαστικό λειτουργό έτοιμη και γραμμένη σε υπολογιστή. Σύμφωνα με την αναφορά, στη συνέχεια αυτός προέβη σε χειρόγραφες διορθώσεις του κειμένου, καθώς οι εντολείς του είχαν λησμονήσει να απαλείψουν εκφράσεις σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, όπως η εταιρεία μας, η ΜΟΝ, ο δικηγόρος μας. Ο δικαστής λοιπόν, αφού έσβηνε τις προαναφερόμενες λέξεις, ανέγραφε χειρόγραφα τις αιτούσεις της εταιρείας κτλ. Ατυχώς όμως, πάνω στη διασύνη του, ξέχασε να διορθώσει δύο φράσεις που αναφέρονταν σε πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, όπως «ετέλεσαν σε βάρος μας αξιόπινες πράξεις» και «από τον πληρεξούσιο δικηγόρο ημών». Το θέμα που προκύπτει είναι μείζον, καθώς η απόφαση αυτή κατετέθη στον Άριο Πάγο ως επίσημη. Μαζί με αυτή μεταφέρθηκαν και δύο φράσεις που ο ανώτερος δικαστικός λειτουργός είχε ξεχάσει να διορθώσει. Να σημειωθεί ότι βάσει αυτής της απόφασης διετάχθη η συντηρητική κατάσχεση κινητών και ακινήτων του Γεώργιου Σαραντίδη και της συζύγου του για ποσό 5.400.000 ευρώ. Αυτά τα 5-5,5 εκατομμύρια που τρέχουν στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια από τον κομιστή ως εδώ με βάζουν σε μαύρες σκέψεις. Γιατί κολλάνε στο 5,5, 5,400, κολλάνε γιατί... 5,5. Κολλάνε πώς βάλατε γιατί... αυτό το χαρτί στο χέρι, κύριε Σαραντίδη? Ποιο το? Αυτό το χαρτί, το πρόχειρο, το οποίο το καθαρόγραψε μετά και το έδωσε, το έβγαλε ως απόφαση. Πώς το βάλατε στο χέρι? Ο πρώην δικηγόρος μου το πήρε από τη γραμματέα και μου το έδωσε. Μάλιστα. Το έχω εδώ. Είναι το επίσημο σχέδιο της απόφασης αυτό. Είναι αυτό. Χωρίς να ξέρει τι έπαιρνε. Το έχω εδώ. Γιατί από το 2007 δεν κινηθήκατε όμως? Γιατί δεν το ήξερα, δεν το είχα πάρει χαμπάρι. Απλά. Από περιέργεια, σε πόσο χρόνο βγήκε η απόφαση? Η απόφαση βγήκε σε τρεις μήνες. Όχι, έξι μήνες. Έξι. Σε έξι μήνες. Μάλιστα. Εσείς γιατί πήγατε αυτό το χαρτί στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, κύριε Διαλυνά? Το πήγα διότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να ενεργοποιήσει τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, την εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον πρόεδρο επιθεωρήσεως. Είναι απαράδεκτο για μένα. Μάλιστα. Είναι απαράδεκτο. Η μία υπόθεση λοιπόν είναι η μήνυση που σας έχει κάνει ο άνθρωπος αυτός, ο εφοπλιστής, ο μεγαλοεφοπλιστής, για υπεξαίρεση 5.400.000, όχι. 8 εκατομμύριων, συγγνώμη. Δολαρίων ή ευρώ? Ευρώ. Έρχεστε τώρα εσείς και του λέτε, πολύ ωραία, αυτή την άποψη έχεις για μένα, μετά από 13 χρόνια δεν έχω δικαστεί, την Τρίτη θα δικαστείτε για αυτή την υπόθεση. Αρχίζει. Δεν θα γίνει. Εννοεί θα τραβήξει. Δεν θα γίνει. Εννοεί θα τραβήξει. Γίνει, εννοώ, αρχίζει, θα τελειώσει σε 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες. Ωραία. Θεωρητικά. Πάει. Αρχίζει λοιπόν αυτή η μεγάλη δίκη και θα τελειώσει σε 2 με 3 μήνες. Και λέτε εσείς, περιμένετε να δείτε τι θα γίνει μετά. Αυτό μπορεί να εκλειφθεί ως εκβιασμός ή απειλή. Το γεγονός ότι σε μένα όμως ήρθατε πριν από 11 χρόνια αποδυναμώνει ένα τέτοιο επιχείρημα και έναν τέτοιο ισχυρισμό. Προφανώς. Εσείς λοιπόν ως λογιστής είχατε έρθει λογιστής στο επιχείρημα του εφοπλιστή, αρχιλογιστής μάλιστα, λέτε ότι πιθανόν να είναι η φοροδιαφυγή του να αγγίζει 140 με 150 εκατομμύρια δολάρια ή ευρώ. Ευρώ. Και ήρθατε και ως ορκωτός λογιστής του μεγαλοεπιχειρηματία
για τον οποίο υπάρχει μία φοροδιαφυγή της τάξης του μισού δις. Καλά, τι ανθρωπάκι είστε εσείς και τα βάζετε με τα θηρία. Αυτά τα ονόματα όταν τα ακούν οι πολιτικοί κατουργούνται πάνω τους. Αλλά κατουργούνται όμως στην κυριολεξία. Ενώ όχι οι βουλευτές μας εδώ και οι πολιτικοί μας, οι ηγέτες. Δεν τολμά να τα ακουμπήσουν έτσι αυτά τα ονόματα. Εσείς πώς τολμήσατε να τους ακουμπήσετε? Όταν δεν έχεις κάνει κάτι, δεν φοβάσαι και τίποτα. Εγώ προσωπικά δεν φοβάμαι ούτε αυτούς, ούτε ότι πάμε στο δικαστήριο να δικαστώ. Το μόνο που φοβάμαι είναι τους πιασμένους δικαστάς. Μάλιστα. Αυτό φοβάμαι. Ωραία. Τίποτε άλλο. Και κάτι άλλο. Ακούστε. Η δίκη αν γίνει, εμένα θα δεν με ενδιαφέρει. Και κάτι άλλο δεν λέτε. Καθόλου. Και τα στοιχεία τα οποία έχετε. Προφανώς. Και δεν ακούω να το λέτε. Προφανώς. Γιατί εγώ ξέρω τι στοιχεία έχει. Μισό λεπτό, ένα-ένα. Και ο κύριος Παπακώστας το ξέρει. Μη βιάζεστε. Εγώ λοιπόν θέλω να σας ρωτήσω. Θα είμαι πολύ περήφανος αν αποδειχθεί στο τέλος αυτής της διαδρομής ότι ένα ανθρωπάκι εντός εισαγωγικών για αυτούς τους κυρίους κατόρθωσε να τους γκρεμίσει από το θρόνο τους. Θα είμαι πολύ στενοχωρημένος αν αποδειχθεί ότι ήταν ένα ανθρωπάκι που υπεξαίρεσε 8 εκατομμύρια και το έκανε για να τους εκβιάσει. Γνωρίζω την ιστορία αυτή και γνωρίζω από μέσα τι τράβηξα εγώ, έχοντας τους φακέλους σας όλα αυτά τα χρόνια μέχρι να τους κλέψουν από το γραφείο μου. Όταν ήρθατε στο γραφείο μου, με ποιον συναντηθήκατε? Με τον αρχισυντάκτη σας. Πριν 11 χρόνια συναντηθήκατε με τον Σωκράτη Γιόλια, που δεν βρίσκεται εν ζωή σήμερα. Τον αείμνηστο. Με μένα συναντηθήκατε? Για λίγο, βεβαίως και με εσάς. Τι εντύπωση σχηματίσατε? Την αλήθεια θέλω να μου πείτε. Η αλήθεια είναι ότι επειδή με παραπέμψατε αμέσως, τον θεώρησα ότι είναι αδερφός σας. Τι σας είπα τότε σε εγώ? Τόσο σοβαρά θέματα. Τι σας είπα? Είναι σαν να είμαι εγώ. Είναι σαν να είμαι εγώ, ακριβώς. Και έτσι θυμάμαι σαν τώρα. Εκείνη την εποχή. Για πείτε μου τώρα, τα παιδιά του αδερφού του επιχειρηματία, όταν σας έδωσαν τους φακέλους να τους φέρετε σε μένα, τι σας είπαν? Είναι ο μόνος που μπορεί να μιλήσει. Κανένας άλλος. Κανένας άλλος. Μάλιστα. Δεν μου λέτε τώρα, σύμφωνα με τον νόμο 25-23 του 97, άρθρο 17, 39-43 του 11, ΦΕΚ 66, 31 3 του 1, στους που ψηφίζετε εσείς στη Βουλή, και τον επιβαρυντικό νόμο 1608, κάτω 1950, περί καταχραστών του Δημοσίου, άρθρο 256, απιστία περί την υπηρεσία, όπως κυρώθηκε, με την υπαρήφημη τάδε 1492, επιβάλλεται ισόβια κάθειρξη σε δημοσίους λειτουργούς για αποκριβής αήλη έχουσα σχέση με δημόσια έσοδα, ζημία του κράτους άνω των 150.000 ευρώ ή 50 εκατομμυρίων δραχμών για όλους τους φόρους ή 73.000 ευρώ, 25 εκατομμυρίων δραχμών για ΦΠΑ. Έτσι είναι? Έτσι. Είναι ο περίφημος νόμος αυτός. Είναι ο νόμος για τους επιθεωρητές. Είναι 1608 του 50. Είναι για τους... Για τα καλά παιδιά. Για τους εφοριακούς. Για τα καλά παιδιά. Μάλιστα. Γενικώς. Εκτός από εμένα, σε ποιους άλλους απευθυνθήκατε για αυτή την ηλικιώδη φοροδιαφυγή του εφοπλιστή και του επιχειρηματία? Δεν θέλω να τους κατονομάσω, αλλά δεν έδωσα, όχι δεν έδωσαν σημασία. Όχι, σε πόσους, σε ποιους, όχι με το όνομα, πείτε μου τι ήταν, τι, τους ΔΟΕ, εφορία. Α, εννοείται δημοσίους λειτουργούς. Ναι, ναι. Στους ΔΟΕ, σε όλους. Σε όλους. Πολύ γνωστούς. Τότε. Πάρα πολύ γνωστούς. Τι σας είπαν? Θα το ελέγξουμε. Να. Και δεν έκαναν τίποτα. Σε έναν αρχιλογιστή δεν μπορούν να λένε αρλούμπες. Όταν όχι, πηγαίνει βέβαια ο αρχιλογιστής μιας εταιρείας και τους λέει, όχι, κοιτάξτε, βέβαια, το αφεντικό μου έχει κλέψει 150 εκατομμύρια ευρώ, δεν μπορεί το ΣΔΟΕ να σου πει μπαρούφες, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος, κύριε? Δεν το λέει ο δημοσιογράφος, δεν το λέει ο ψιλικατζής, δεν το λέει ο περιπτεράς, το λέει ο αρχιλογιστής της εταιρείας. Πήγατε σε όλους αυτούς? Σε όλους. Προσέξτε, αύριο
επειδή μιλούσα για Μπέσα και για Τσίπα με τους Αλβανούς φυλακισμένους, αύριο φαντάζομαι, λόγω Μπέσας και Τσίπας, θα μας καλέσουν και οι δικαστές και ο Υπουργός Οικονομικών και το ΣΔΟΕ και η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος και ο κύριο Σούρλα. Για βρείτε μου τον κύριο Σούρλα λίγο στη τηλεφωνική γραμμή να αρχίσουμε να κινητοποιούμε που ασχολείται με το μαύρο χρήμα και όλα αυτά. Να κινητοποιήσουμε τις αρχές για να δούμε τι συμβαίνει, ρε αδερφέ. Είστε όλοι υπάλληλοι ή υπάρχουν και μερικοί αξιοπρεπείς άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο που θέλουν να ακούν τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν μου λέτε, από υπουργούς πόσους περάσατε, είπατε? Τρεις. Και έναν γενικό γραμματέα. Εκ των οποίων. Ο οποίος ήταν κάτω από υπουργό. Ναι. Από αυτούς είναι κάποιος σήμερα. Βεβαίως. Εν υπηρεσία. Βεβαίως. Ως με τι βαθμό? Υφυπουργός. Σήμερα στη σημερινή κυβέρνηση είναι υφυπουργός. Το ακούτε, κύριε βουλευτά της Νέας Δημοκρατίας? Αρχίζω τα δύσκολα. Δημήτρης Χριστογιάννης, καταλάβετε, γιατί δεν έρχονται οι πολιτικοί στην εκπομπή μου. Και επειδή γιατί αρχίζουν η σημερινή τα ζώρικα και έχει τα δύσκολα. Οι πολιτικοί δεν πηγαίνουν στην εκπομπή σου, στα καφενεία, ούτε στα χωριά του, ούτε βγαίνουν στους δρόμους πια. Στην εκπομπή. Δεν είναι το ίδιο όλοι οι πολιτικοί. Εγώ σωστό. Και στα χωριά μου πάω και στην καφενεία. Κύριε Χριστογιάννη, παντού πάω. Κύριε Χριστογιάννη, ναι. Πήγε λογιστής. Εφοπλιστεί να καταγγείλει φοροδιαφυγή 150 εκατομμυρίων για τον εφοπλιστή και ο σορκωτός λογιστής 500 εκατομμυρίων ευρώ πάντα λέμε για τον επιχειρηματία και δεν κουνήθηκε φίλο. Αυτοί λοιπόν που ζητούν θυσίες από τον ελληνικό λαό αύριο το πρωί, εγώ σήμερα θα το έκανα, θα τους καλούσα τέτοια ώρα ξημερώματα πραξικοπηματικά. Μετά τη δύση του ηλίου, για ελάτε εδώ ρε. Εμείς ζητάμε, προσκυνάμε την Τρόικα για 1 και 2 δις και εσείς έχετε φοροδιαφυγή της τάξεως των 650-700 εκατομμυρίων. Κοντεύετε το 1 δις, 2 άνθρωποι. Τι συμβαίνει, κύριε βουλευτά? Κοιτάξτε, εγώ εκείνο που στη σημερινή συζήτηση αισθάνομαι ψάρι εκτός νερού, που παραλέμουν. Εγώ ήρθα εδώ πέρα για να, αν θα υπήρχε κάποια πολιτική συζήτηση για τα γεγονότα του προϋπολογισμού και όλα αυτά. Και δεν είμαι και βέβαια και νομικός, και εδώ βλέπω εξαίρετους νομικούς, ξέρουν όλη την οικονομία. Άρα εγώ δεν μπορώ να. Τι ήρθατε να κάνουμε μια κουβέντα έτσι για να περάσει η ώρα? Από αυτές τις συνήθεις πολιτικές κουβέντες. Εγώ πρώτα απ' όλα οφείλω σαν πολιτικός να πιστεύω ότι και έτσι πρέπει να είναι και έτσι είναι, ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και δεν επηρεάζεται από κανέναν πολιτικό. Αυτό είναι, έτσι θέλω να πιστεύω. Και σαν γιατρός που έχω δώσει τον όρκο πραγματικά του Ιπποκράτη και τον τριό. Όχι. Ακούστε κάτι. Ακούστε κάτι. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη και κάνει δουλειά της χωρίς να επηρεαστεί από κανέναν πολιτικό. Έτσι, γιατί εδώ πάει η μπάλα. Ότι μήπως οι πολιτικοί μπαίνουν στο παιχνίδι να επηρεάσουν τις αποφάσεις των δικαστών. Έτσι. Εγώ θέλω να το ξεκαθαρίσω. Όχι, γενικές γραμμές είναι έτσι. Έτσι. Εγώ θέλω να είμαι ξεκάθαρος. Έτσι. Πιστεύω στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, δεν επηρεάζεται από την πολιτική. Εγώ σας ζήτησα να μου πείτε το πιστεύω. Το διευχόν. Το πάτερ ημών. Εγώ σας ζήτησα να μου πείτε. Κοιτάξτε, εδώ τι γίνεται. Κύριε Τρενταφυλόπουλε, αυτή τη στιγμή λέμε γιατί πήγε ο κύριος Σαραντίδης στο ΣΔΟΕ, έκανε την καταγγελία. Έτσι. Μετά που είχε όλη αυτή την περιπέτεια, την ιστορία με τους εργοδότες του. Ένας λογιστής να βλέπει, ένας που δουλεύει κάπου και βλέπει ότι υπάρχει μια φοροδιαφυγή, γιατί δεν πάει να το καταγγέλει πριν? Εγώ έτσι πιστεύω. Δηλαδή, ένας πολίτης, όταν βλέπει ότι ο εργοδότης του φοροδιαφεύγει εις βάρος του ελληνικού λαού, πρέπει να το καταγγείλει. Όχι όταν μαλώνει, όταν φεύγει ο μια πηγή. Αργότερα, όπως το λέτε, για αυτόν τον λόγο αργότερα, έτσι. Σε μεταγενέτερο χρόνο, θεσμοθετήθηκε η ποινική ευθύνη έτσι. Και των λογιστών. Γιατί όταν αποκρύβω κάτι και εγώ που είμαι γνώστης της φοροδιαφυγής, είμαι και εγώ κατηγορούμενος. Δεν μου λέτε. Δίνει πάντως μια ηθική διάσταση, κύριε Δευτερόπουλε. Έτσι, εγώ σας λέω, δεν είμαι ειδικός, εγώ το αντιλαμβάνομαι. Είστε έμπειρος γνωστός. Που κατηγορούμε εγώ για επεξαίρεση. Αυτό που λέτε εσείς τώρα, το ρώτησα πριν από ένα τέταρτο. Ερωτώ λοιπόν. Εάν δεν το είχε κατηγορηθεί ο κύριος Σαραντίδης για αυτό το θέμα, για την επεξαίρεση και όλα αυτά, θα είχε κάνει κάποια κίνηση να πάει να καταγγείλει τους εργοδότες του ότι φοροδιαφεύγουν? Αυτό είναι το ερώτημα. Ο κύριος. Δύο λεφτά, κύριε Μισκού, και που το κατήγγειλε, τι έγινε, πώς αντέδρασαν οι θεσμοί? Πώς αντέδρασε το κράτος? 7 οικονομικοί επιθεωρητές δεν έκαναν τίποτε. 3 υπουργοί και ένας γενικός γραμματέας δεν έκανε τίποτα. Λοιπόν, που το κατήγγειλε, τι έγινε? Μήπως γνώριζε ότι καταγγέλλοντάς το εκεί θα πέσουν άλλες δυνάμεις απάνω, όπως και έγινε? Εντάξει, ο Λογιστάκος
δεν το έκανε. Το κράτος γιατί δεν λειτουργήσε. Κύριε Διαλά, άλλο όμως είναι το θέμα. Χωρίς να... Ποιο είναι, είναι το θέμα. Το θέμα έχει η ηθική διάσταση τουλάχιστον. Ναι. Δεν μιλάω για την νομική. Ναι. Είναι ότι όταν κατηγορούμε για επεξαίρεση, η φοροδιαφυγή είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Ωραία, κύριε Αγαπηνέ, να σα διευκολύνω. Όταν έφυγε, δεν κατηγορήθηκε. Κύριε Αγαπηνέ, να σα διευκολύνω. Δεν λέω ότι δεν έγινε. Να σα διευκολύνω. Να σα διευκολύνω. Υπόθεση. Όντως, επεξαίρεση 8 εκατομμύρια. Όταν έρχεται και αποκαλύπτει στο δημόσιο ότι ο εργοδότης του, παρότι αυτός υπεξαίρεσε, ας υποθέσουμε ότι υπεξαίρεσε τα 8 εκατομμύρια, ότι ο εργοδότης του υπεξαίρεσε 150 εκατομμύρια. Υπάρχει από... σωρία κακουργημάτων, όπως λέω, σε βάσιμα στοιχεία, από τους δημόσιους ελεγκτές, από τους δημόσιους λειτουργούς, ναι, οι οποίοι δεν ερεύνησαν σε βάθος και δεν επέβαλαν τις νέες κυρώσεις. Εγώ λοιπόν θα ανέβω τώρα στο ταβάνι και θα περπατάω ανάποδα, εάν αύριο δεν μας καλέσει εισαγγελία, δίωξη οικονομικού εγκλήματος, ΣΔΟΕ, ΜΟΕ, υπηρεσίες, διότι αυτός είναι ένας δημόσιος διάλογος πλέον. Και όταν ακούς ότι πρόκειται για τα μεγαλύτερα επιχειρηματικά ονόματα της χώρας, κατά μείζωνα λόγο πρέπει πριν ξημερώσει να μας έρθουν καλές. Δεν συνδέονται όμως τα δύο θέματα μεταξύ τους. Δεν τα συνδέω. Ναι, λέω τώρα, έρχομαι. Κυρία Σαραντίδη, τι θέλετε να πει. Θέλω να σας πω κάτι και να απαντήσω στον κύριο βουλευτή σε αυτό που είπε. Της Νέας Δημοκρατίας. Της Νέας Δημοκρατίας. Πιερίας. Όλων των κομμάτων. Δεν κάνω διάκριση για όνομα του Θεού. Όταν βλέπετε στο κόμμα σας ανθρώπους που έχουν κατηγορηθεί για κλεψιές, για φοροδιαφυγές, για χρήματα στο εξωτερικό, οι υπόλοιποι αντιδράσατε, παραιτηθήκατε από το κόμμα σας, κύριε. Πώς λοιπόν έχετε την απέτηση ο κύριος Σαραντίδης να παραιτηθεί από τον εργοδότη του και να το καταγγείλει. Εσείς το κάνετε αυτό. Γιατί φοβόσαστε, γιατί έχετε την καριέρα σας, έχετε τη θέση σας. Όσο καιρό δούλευε ο σύζυγός μου. Μα το κούμα, κυρία μου, δεν είναι εγώ, γιατί κάποιοι δεν φέρονται σωστά να παραιτηθώ εγώ. Όλα το κόμμα είναι ιδεολογία, είναι πίστη, είναι αυτό. Εγώ δεν θα παραιτηθώ από το κόμμα. Απλώς εμείς το κόμμα θα διώξουμε αυτούς που παρανομούν. Έτσι, η λογική είναι αυτή. Η λογική είναι αυτή, αντιδράτε. Αλλά εγώ ξέρω ένα πράγμα. Δεν αντιδράτε. Ότι ένας που πρέπει, όταν αντιλαμβάνεται ότι εκεί που δουλεύει, που εργάζεται, κάτι δεν πάει καλά. Γιατί η κοινωνία. Ξέρετε πολλούς λογιστές που αντιδρούν κατά αυτόν τον τρόπο. Σε αυτή την κατάσταση που βρέθηκε η χώρα μας, υπεύθυνοι δεν είναι μόνο οι πολιτικοί, είμαστε όλοι. Γιατί είμαστε μέρος του προβλήματος όλοι μας. Για να το αντιληφθούμε αυτό. Ναι. Άρα, εγώ θεωρώ ότι ένας ο οποίος αντιλαμβάνεται ότι ο εργοδότης του. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν πραγματικά είναι τα πράγματα έτσι, έχει αποκρύψει εισόδημα κτλ. Πρέπει να καταγγελθεί. Άρα, όταν τα πράγματα μας πάνε καλά, εργαζόμαστε, δουλεύουμε, παίρνουμε κάποιο μισθό, δεν μιλάμε, κλείνουμε το στόμα. Όταν τα πράγματα μας πάνε καλά, καταγγέλουμε. Εγώ αυτό θέλω να πω. Να σας πω. Σας είπα, σε σχέση εξάρτηση, σχέση του δεν γίνεται. Όταν είσαι, η αλήθεια είναι. Δηλαδή, όταν είσαι σχέση εξάρτηση, δεν είναι εύκολο να κάνεις καταγγελίες. Εγώ είμαι δεσμευμένο ότι όταν κάτι δεν μου αρέσει, να ξέρετε, σηκώνω και φεύγω. Εντάξει, τότε δεν εργάζεσαι καθόλου, η αλήθεια είναι. Δεν μπορείς να είσαι σχέση εξάρτηση. Αυτό Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Δεν είναι πόσο καλό παιδί είναι ο κύριος απέναντι. Με ενδιαφέρει ποιος είναι ο μεγαλύτερος απατεώνας. Εάν το αφεντικό του έχει κάνει αυτά που λέει, τη μεγάλη φοροδιαφυγή, πρέπει να τον πιάσουμε, να τον τσακίσουμε. Τώρα τον άλλον, αν είναι καλό παιδί ή κακό παιδί, θα το συζητήσουμε. Έχει ευθύνες γιατί τι έχει, αν τι έχει. Αλλά το θέμα το μεγάλο δεν είναι ο υπάλληλος. Το θέμα το μεγάλο είναι το αφεντικό του, αν τα πράγματα έγιναν όπως θέλετε. Ο κύριος Σαραντίδης δεν λέει ότι αυτό έγινε απλά. Λέει ότι στις επόμενες εκπομπές. Ακριβώς. Σε επόμενες εκπομπές θα αρχίσουν να παρελάβουν τα ατράνταχτα στοιχεία και τα έγγραφα τα οποία θα αποδεικνύουν την φοροδιαφύγη. Σωστά. Εξάλλου, κύριε Δεφυλόπουλε, δεν είναι ο άνθρωπος κατηγορείται για ένα σοβαρό θέμα, αλλά η κατηγορία αυτή δεν είναι έστω. Δεν μπορεί να καταδικαστεί εύκολα χωρίς στοιχεία, γιατί όταν κατηγορείσαι για 5-10 εκατομμύρια ευρώ πρέπει να βρεθούν τα εκατομμύρια. Δεν είναι αέρα. Και να πω και στο. Δεν κατηγορούμε για τίποτα. Ναι. Δεν κατηγορούμε για τίποτα. Όχι, για κανένα σοβαρό θέμα. Δεν κατηγορούμε. Επειδή είπατε μία δίκη. Δεν υπάρχουν ποινικές διώξεις για μένα. Δεν υπάρχει μία δίκη την Τρίτη που είπατε πριν. Την Τρίτη θα γίνει δίκη, ναι, αλλά δεν υπάρχει καμία μήνυση νόμιμη εναντίον. Όχι, υπάρχει μία δίκη εναντίον σας. Αυτό λέω.
Αυτά θα κρυθούν τα δικαιώματα. Πρέπει υπάρχει να, μια αναδείξουμε και αυτά. Πρέπει να αναδείξουμε το νομικό θέμα, έτσι, κύριε Τριανταφυλόπουλε, γιατί από εκεί ξεκινάμε. Να δούμε τι θα από εκεί ξεκινάμε και θα καταλήξουμε στο. Θα το πούν τα δικαστήρια. Όχι όλοι μαζί, κάντε μου τη χάρη. Λοιπόν, κύριε, κάντε μου τη χάρη, θα επανέλθουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα που μου ζητούν τώρα. Να είστε πιο επιοικείς. Αυτά που δεν θα κάνατε ποτέ εσείς, να καταλήψετε τη δουλειά σας στο μεροκάματο και το φαΐ των παιδιών σας για να καταγγείλετε τον εργοδότη σας, να μην τα ζητάτε από εκείνους. Αυτό τουλάχιστον θα σας καταστήσει συμπαθέστερους στην κοινωνία η οποία πεινάει σήμερα. Εγώ δεν είπα κάτι το οποίο δεν έχω κάνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εάν αντιλαμβανόμουν κάπου που εργαζόμουν ότι ο εργοδότης μου δεν συμπεριφέρεται σωστά απέναντι. Εσείς, εγώ προσωπικά. Πιθανώς να μην έχουν όλοι την ίδια δύναμη την ψυχική. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε κοντά σας. Συγκλονιστική είναι η αναφορά της 26χρονης σήμερα Χριστίνα Σαραντίδου αναφορικά με τη δικαστική διαμάχη που έχει ο πατέρας της Γιώργος με πολύ γνωστό επιχειρηματία της Ελλάδας. Ο επιχειρηματίας κατηγόρησε τον πρώην λογιστή του Γιώργο Σαραντίδη ότι μαζί με άλλους συναδέλφους του υπεξαίρεσαν και νομιμοποίησαν παράνομα μεγάλα χρηματικά ποσά. Εκτός όμως από τους υπαλλήλους, ο επιχειρηματίας κατηγόρησε και τα μέλη των οικογενειών τους, μεταξύ αυτών και ανήλικα παιδιά. Η Χριστίνα Σαραντίδου, κόρη του Γιώργου, είναι ένα από αυτά. Η 26χρονη σήμερα κοπέλα κλήθηκε σε απολογία από τον τακτικό ανακριτή ενηλίκων σε ηλικία μόλις 14 ετών, κουβαλώντας στις πλάτες της το αδίκημα του ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, το οποίο φέρεται ότι τέλεσε μεταξύ 4 και 10 ετών. Παράλληλα, κλήθηκε να απολογηθεί και σε περίοδο πανελληνίων εξετάσεων, ενώ με διάταξη διετάχθη η δέσμευση όλων των περιουσιακών στοιχείων από το 1992, δηλαδή από την ηλικία των 4 έως 10 ετών. Επιπλέον, με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών Αθηνών, ζητήθηκε το άνοιγμα των λογαριασμών της από 1η Ιανουαρίου 1988 έως 31 Δεκεμβρίου 1998, όταν δηλαδή η Χριστίνα Σαραντίδου ήταν 3 μηνών και 10 ημερών. Τελικά, η ενήλικη σήμερα κοπέλα, με το βούλευμα 3224/2012, απαλλάχθηκε από τις κατηγορίες. Ωστόσο, προκύπτει μείζον θέμα, καθώς η απαλλαγή της γίνεται λόγω παραγραφής και όχι λόγω της αθωότητάς της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην καταργείται η διάταξη του 12ου ανακριτή Αθηνών, που είχε διατάξει τη δέσμευση παντός περιουσιακού της στοιχείου. Κύριε Παγιώργο, είστε συντονιστής πολιτικής κίνησης στην αριστερή προοπτική. Ναι. Για τη σύσταση περισσότερο, στον κόσμο που δεν μας γνωρίζει. Πώς σας φαίνονται όλα αυτά που ακούτε? Αυτό, νομίζω ότι ανεξάρτητα από την νομική πλευρά του θέματος, εδώ υπάρχουν αρκετοί πιο ειδικοί από μένα που μπορούν να τοποθετούν στις λεπτομέρειες και να διευκρινίσουν και πολλά θέματα τα οποία είναι εξειδικευμένα σε ό,τι αφορά την νομική διάσταση της υπόθεσης. Ανεξάρτητα από το ποιος έχει ή δεν έχει ευθύνη σε αυτή την υπόθεση, νομίζω ότι υπάρχει, αν δεχθούμε, και εγώ δεν έχω κανένα λόγο προσωπικά να αμφισβητήσω τα όσα λέει ο κύριος Σαραντίδης, ό,τι αφορά τις ενέργειές του. Το σοβαρό πρόβλημα που ανακύπτει είναι το γεγονός ότι υπήρξε μια καταγγελία σε υπουργούς, γενικούς γραμματείς, στη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος κτλ. Και υπήρξε μια αδράνεια. Κατά τη γνώμη μου, εμφανίζεται για μια ακόμη φορά ένα πρόβλημα που είναι πολύ παλιό στην Ελλάδα. Το πρόβλημα της διαπλοκής εξωθεσμικών οικονομικών παραγόντων με τη δικαστική και την πολιτική εξουσία. Και αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα που απασχολεί, νομίζω, ανεξάρτητα από τη συγκεκριμένη υπόθεση, απασχολεί και ταλαιπωρεί τη χώρα μας για πάρα πολλά χρόνια. Προφανώς χρειάζεται πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί, προφανώς χρειάζεται θεσμικός εξυγχρονισμός και εξοπλισμός της δικαιοσύνης
και των θεσμών του κράτους και της κοινωνίας, με εκείνα τα θεσμικά εργαλεία που θα επιτρέψουν και την αδιάβλητη εκδίκαση των υποθέσεων, αλλά και κυρίως την ταχύτερη εκδίκασή τους. Αυτά τα οποία ακούγονται εδώ πέρα είναι, πέρα από την κομική τους πλευρά, σαν παιδί 4 χρονών, ας πούμε, να το κατηγορούν για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, υπάρχει και η σοβαρή πολιτική πλευρά. Όχι, ναι, κομικοτραγική που είναι πλευρά, αυτή που σας είπα πριν. Κομικοτραγική πλευρά, διότι φαίνεται ότι όταν δικάζουν οι εφοπλιστές, ανοίγουν και λογαριασμοί παιδιών 4 ετών και οδηγούνται στα 14 στον ανακριτή. Ναι, κοιτάξτε, κανείς εφοπλιστής, αν δεν υπάρχει διαπλοκή με τη δικαστική και την πολιτική εξουσία. Γι' αυτό λέω όταν δεν δικάζουν. Μπορεί να δικάσει. Μα χαριτολογώντας το λέω όταν δικάζουν οι εφοπλιστές. Το καταλαβαίνω. Αλλά και εγώ θέλω να είμαι σαφής από την πλευρά μου. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα. Μάλιστα. Ακούμε και το αντίστροφο, κύριε Τεφιλόπουλο, γιατί πολλοί δικαστές που έχουν εκδικάσει αποφάσεις αρνητικές για μεγάλες οικογένειες Ελλάδος μετατέθηκαν δυσμενώς μετά. Κοιτάξτε, όταν με δίκαζε κάποτε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Προφανώς υπάρχουν εξαιρέσεις. Δεν έχουν προστατευτεί δηλαδή και οι δικαστές από το σύστημα στην άσκηση των καθηκόντων τους. Ακούστε κάτι. Να σας πω κάτι. Θα πρέπει να σταματήσει αυτό το βιολί. Μόλις αρχίζει η ιστορία για δικαστή, οι δικαστές είναι έτοιμοι, για γιατρό, οι γιατροί είναι έτοιμοι, για δημοσιογράφο, οι δημοσιογράφοι είναι έτοιμοι. Εγώ συνάντησα, είχα την τύχη να συναντήσω δικαστή στη ζωή μου ως κατηγορούμενος με μηνυτή τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Και όταν με αθώωσε, του είπε, θα σε στείλω από εκεί που ήρθες, μπροστά στο ακροατήριο. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε στο δικαστή, θα σε στείλω από εκεί που ήρθες. Και χαμογέλασε ο δικαστής. Δεν εκάμφθη. Επομένως, έχω κάθε δίκιο να πιστεύω ότι υπάρχουν και διαφορετικοί δικαστές. Όπως υπάρχουν και άθλοι, μεταξύ των οποίων εκείνοι τους οποίους στην πρώτη φάση του παραδικαστικού καταγγείλαμε και πόσοι μετακινήθηκαν, πόσοι φυλακίστηκαν, πόσοι απομακρύνθηκαν, πόσοι πέρασαν πειθαρχικά. Θυμάστε τι έγινε. Δεν είναι άμυροι ευθυνών. Βεβαίως και δεν. Εγώ το λέω με χίλιες δίκες στην πλάτη. Εσείς τρώτε ψωμί από τις δίκες. Ναι. Και συνήθως και οι κατηγορούμενοι και οι δικηγόροι φοβούνται να τα βάλουν με το δικαστικό κλάδο για ευνόητους λόγους. Όμως, εάν συνεχίσουμε όλοι να είμαστε κάτω από το καβούκι μας σαν τις χελώνες, κάποιοι θα χοροπηδάνε από πάνω. Όχι, κύριε Φίλε, εγώ δεν λέω αυτό. Ούτε θα καθίσω να κάνω ευχολόγια και τέτοια. Λέω απλώς ότι για να μπορέσουμε να απαιτούμε από το δικαστικό σώμα να μπορεί να δικάζει πραγματικά αμερόληπτα και χωρίς φόβο και τον μεγαλοφοπλιστή και τον μεγαλοεπιχειρηματία, πρέπει να έχουμε την ασφάλεια ότι το πολιτικό σύστημα είναι τέτοιο που προφυλάσσεται. Ωραία, να αυτό πάω λέω. Λίγο από την άλλη πλευρά, κύριε Κοτρότσε. Υπάρχει θέμα σοβαρό. Όταν ο ελληνικός λαός αυτή τη στιγμή λιμοκτονεί σε μεγάλο βαθμό, μεγάλο κομμάτι του ελληνικού λαού λιμοκτονεί, δεν είναι υπερβολή αυτό, κάποτε το λέγαμε ως απειλή. Σήμερα αποτελεί κυριολεξία. Δεν μπορεί να υπάρχει μια καταγγελία για τέτοια φοροδιαφυγή και να μην κινητοποιούνται τα αρμόδια όργανα, έτσι δεν είναι? Απόλυτα. Ξέρετε όμως κάτι, στην Ελλάδα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο του τέτοιου κορεσμού σε σκάνδαλα, σε ανομία, σε παρατυπίες, σε μη εφαρμογή της νομοθεσίας, που ό,τι και να ακούσουμε δεν μας συνταράσει. Ναι, αλλά δεν αυτό μας δεν μπορεί να αποτελεί τροχοπέδι στην αντιμετώπιση. Όχι, όχι. Εγώ άκουγα προηγουμένως αυτό που περιγράφατε με την δική σας εμπειρία στο δικαστήριο και την αντίδραση του Υπουργού της Δικαιοσύνης όταν ουσιαστικά δεν βγήκε το αποτέλεσμα που επιθυμούσε. Και αναρωτιέμαι, γιατί χρειαζόμαστε Υπουργό Δικαιοσύνης στην Ελλάδα και Υπουργείο Δικαιοσύνης? Πιστεύουμε ποτέ ότι όταν η αρχή του συντάγματός μας που μιλάει περί ανεξαρτησίας των εξουσιών στην πράξη δεν εφαρμόζεται και το πολιτικό σύστημα στο διαχρονικά ανέχεται αυτή τη μία εφαρμογή και ο λαός, αν θέλετε, δεν έχει ξεσηκωθεί εις βάρος αυτής της μία εφαρμογής και έχουμε άμεση θεσμική επέμβαση της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, άρα της πολιτικής εξουσίας στη δικαιοσύνη με το να μπορεί να επεμβαίνει με τον τρόπο που επεμβαίνει. Πώς περιμένουμε να έχουμε προστασία των θεσμών, πώς περιμένουμε να έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη και πώς περιμένουμε να λειτουργήσει τέλος πάντων αυτό το σύστημα? Στα κράτη που σέβονται τον εαυτό τους υπάρχουν διάφορες προσεγγίσεις. Αλλού, όπως στην Αμερική, ο λαός εκλέγει τους ανώτατους δικαστικούς άρχοντες, ούτως ώστε να έχουν, αν θέλετε, την απόλυτη ισχύ. Σε άλλα κράτη υπάρχει ένα όργανο κλειστό
το οποίο από μόνο του εκλέγει τους καινούριους, ας πούμε, δικαστικούς λειτουργούς και τους εισαγγελείς και όλα αυτά, χωρίς πάλι επέμβαση της πολιτικής εξουσίας. Και, εν πάση περιπτώσει, αν θέλουμε να μιλάμε για δημοκρατία, πρέπει να διασφαλίσουμε αυτού του είδους τα θεμελιώδη. Κύριε Ψαρέ. Και έχω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Αυτό είναι το δεύτερο παραδικαστικό που μπήκε σαν τίτλος στο ρεπορτάζ σας. Για το πρώτο παραδικαστικό, το οποίο συντάραξε τη χώρα πριν από κάποια χρόνια, ακούσαμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν η αποκάλυψη της κορυφής ενός παγόβουνου. Και τότε όλοι είπαν ότι θα πάει το μαχαίρι στο κόκαλο και μάλιστα ξεκίνησε και αντίστοιχη έρευνα στην Εκκλησία τότε, που ήταν και συνδεδεμένο σκάνδαλο το παρακκλησιαστικό, και η Εκκλησία είπε ότι θα κάνει τη δική της αυτοκάθαρση. Τελικά έγινε τίποτα. Δηλαδή, πέρα από κάποιους λίγους. Να σας πω κάτι. Τώρα με ευχολόγια δεν γίνεται δουλειά, ούτε με πασαλήματα. Κύριε Ψαρέ. Θα συμφωνήσω σε αυτό που είπατε εσείς, ότι πρέπει να γίνει θεσμική καταστροφή για να λυθούν όλα τα προβλήματα στην Ελλάδα, στο τομέα της δικαιοσύνης, στο τομέα της οικονομίας. Είναι σάπιο το σύστημα από το κεφάλι. Ακούστε, όταν βγουν τα ονόματα, θα κουνηθούν από τη θέση τους. Αλλά αν δεν κουνηθούν από τη θέση τους πριν βγουν τα ονόματα, καλώντας τον κύριο Σαραντίδη, εμένα, τον κύριο Διαλυνά, τους συνεργάτες μου και όσοι είναι κοινωνία αυτής της ιστορίας, τότε θα τα βρουν σκούρα και εκείνοι. Γιατί ουσιαστικά οι σιωπή σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Κολάτε, ισοδυναμεί με συγκάλυψη. Ή κάνω λάθος? Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση? Ότι ενώ είσαι πια μεγάλο παιδί, έχεις μια αφέλεια πολύ νέου. Όταν ανέβασα εγώ τις εφοπλιστές, έλεγα στον κόσμο ότι ή εγώ πρέπει να πω φυλακή, αφού λέω ότι ο Λάτς είναι εγκληματίας, ή ο Λάτς φυλακή. Εγώ ούτε ο Λάτς μπήκε φυλακή, ούτε εγώ. Έτσι δεν είναι? Έλεγε ο Κατσατόλης, Δημήτρη μου, είπανε άστον καλά, θα βγάλει μια λεφτά, ούτε τη μήνυση του κάνουμε, άστον. Γιατί δεν πηγαίνει στα δικαστήρια ασφαλώς, χαζήτανε. Λοιπόν, έχουν συνηθίσει να είναι άστον, λέει, θα λέει, θα μπει, θα κουραστεί, θα υδρώσει, θα πεθάνει. Και τελειώνει το θέμα. Οι πολιτικοί σήμερα και οι οικονομικοί παράγοντες τρέμουν μια ελεύθερη δικαιοσύνη, γιατί παρόλα τα μία της δικαιοσύνης είναι το μόνο οργανωμένο σώμα κοινωνικά που μπορεί να πει όχι στην ευθερεσία του κράτους. Μπορεί να βάλει φυλακή υπουργό, μπορεί να σταματήσει ένα πρωθυπουργό, μπορεί να σταματήσει το κογκλήφι στους τραπεζίτες. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, ιδιαίτερα οι μικροί δικαστές παίρνουν αποφάσεις και σώζουν ζωές ανθρώπων μπροστά στους εγκληματίες πολιτικούς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Θέλω, κυρία Κουρετζή, ακούστε με λίγο. Θεωρώ όμως ότι η σημερινή οικονομική και πολιτική συγκυρία δεν επιτρέπει αυτού του είδους πολυτέλειες ούτε ο Λάτσης ούτε ο Κολάτος. Έχει δίκιο, αλλά έτσι γίνεται. Θέλω σήμερα, όμως να σας πω, κύριε, σήμερα όμως είναι άλλες συγκυρίες. Κάτι που πρέπει να ακουστεί. Και θα συμφωνήσω με τον κύριο Κολάτο. Θα χτυπήσουμε λοιπόν το συγκρότημα. Είναι πολύ αισιόδοξο, ας το πω εισαγωγικά, ότι και αυτή η υπόθεση αφορά σε πρόσωπα τα οποία είναι γνωστά σχεδόν όλα, όπως είπαμε, που σημαίνει ότι έχουν μια πορεία ή σε μια απόφαση που έχει βγει το 2007 που φέρεται, να αποτελείται μόνο από κάποιες διορθώσεις, διότι σήμερα, ειδικά τα τελευταία δύο χρόνια, οφείλω να πω ότι με τους πιο νέους ανθρώπους που έχουν ενσωματωθεί μέσα στο σύστημα της δικαιοσύνης, πραγματικά έχουν αρχίσει και βγαίνουν αποφάσεις που εμείς οι πιο νέοι ελπίζουμε και πιστεύουμε ότι αρχίζει και λειτουργεί κάτι, και αυτό είναι το θετικό από τις αλλαγές που υποτίθεται γίνονται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Απ' την άλλη όμως θέλω να πω ότι και αυτή η καραμέλα, όταν κάποιος προσπαθεί να ασκήσει τα δικαιώματά του, ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης του κυρίου Σαραντίδη, να λέμε και γιατί δεν τάσχησες και γιατί δεν το είδες και γιατί δεν το έκανες, η δικαιοσύνη δεν είναι για να προστατεύσει ούτε τους τολμηρούς, ούτε τους έξυπνους. Θα προστατεύσει και αυτούς που φοβούνται, αυτούς που είχαν μια σχέση εξάρτησης, αυτούς που ήταν πιο δειλοί. Και θα πρέπει να σταματήσουμε να εκφοβίζουμε τον κόσμο να ασκεί τα δικαιώματά του, όταν αυτός νιώσει ότι είναι η ώρα να τα ασκήσει. Έτσι δεν είναι, κύριε Χριστογιάννη? Κύριε Τριανταφυλόπουλα, το όλο ζήτημα θα το συζητάμε και θα το ξανασυζητάμε αν δεν αλλάξει ο τρόπος επιλογής του Προέδρου του Αριουπάγου, του Εισαγγελέα του Αριουπάγου, των Αντιπροέδρου του Αριουπάγου. Όσο η ηγεσία της δικαιοσύνης διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο, μη μιλάμε για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Και επειδή έχουμε εδώ τον κύριο Χριστογιάννη, βουλευτή, εδώ η Ρόδος, εδώ και το πείδημα. Έχετε συνταγματική αναθεώρηση εν όψη. Τολμάτε, μπορείτε να αλλάξετε πλέον, να μην εκλέγεται η ηγεσία η ανώτατη, να μην διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο? Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ή διαφορετικά, καλέστε τον Άριο Πάγο να ορίζει το Υπουργικό Συμβούλιο εκείνος. Να σημαίνει, ίσως να όσο υπάρχουν
Αυτή η διάβλη επικοινωνίας μεταξύ της εκτελεστικής και της δικαστικής εξουσίας θα αναμοχλεύουμε και θα συζητάμε αν υπάρχουν καλοί ή κακοί δικαστές. Και έτοιμοι δικαστές υπάρχουν και καλοί δικαστές υπάρχουν. Δεν λύνεται όμως το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα είναι θεσμικό. Και διότι η εκτελεστική εξουσία επιθυμεί διαχρονικά να αποδηγεί την δικαστική εξουσία. Εδώ έχουμε εκπρόσωπο του Ελληνικού Κοινοβουλίου να μας πει εάν προτίθενται να αλλάξουν τον τρόπο επιλογής της δικαιοσύνης. Κάνω λάθος ή όχι ότι μηνύσατε δικαστήνα πριν λίγες μέρες? Καθόλου λάθος δεν κάνετε. Μήνυσα. Για απόπειρα εκβιάσεως, ναι. Σύσταση εγκληματικής οργανώσεως. Τη δικαστήνα. Βεβαίως. Ενεργητική δωροδοκία. Πρωτοδίκη. Εφέτης. Εφέτη. Μάλιστα. Και ζητώ τη διερεύνηση της υποθέσεως από την Ελληνική. Και γιατί άλλο τη μηνύσατε? Ενεργητική δωροδοκία, απόπειρα εκβιάσεως, σύσταση εγκληματικής οργανώσεως και άλλα αυτεπαγγέλτως αδικήματα. Και ζητώ τη διερεύνηση της υποθέσεως από την ελληνική δικαιοσύνη. Και τι εξέλιξη έχει η ιστορία αυτή? Περιμένω να κληθώ από τον κύριο εισαγγελέα. Να καταθέσει αυτή τη υποθέσεω. Καμία σχέση. Okay. Καμία σχέση. Όχι, όχι, άσχετη. Να καταθέσω τα στοιχεία τα οποία διαθέτω. Αναμένω. Στα πλαίσια αυτής της υποθέσεως, φαντάζομαι ότι θα ερευνηθούν και άλλα άτομα, διότι κύριε Σαραντίδη, πόσοι δικαστές ασχολήθηκαν με αυτή την υπόθεση? Πάνω από 80, 85 περίπου. 85 δικαστές. Και τι έκαναν αυτοί οι δικαστές, έπραξαν το καθήκον τους σύμφωνα? Ο ένας συγκάλυπτε τον άλλον. Κανονικά. Κυρία Σαραντίδη. Μπορώ να σας πω. Ναι. Δεν μπορούμε να βάλουμε όλους τους δικαστές στο ίδιο τσουβάλι. Αυτό έχουμε πείρα 12 ετών που είμαστε κάθε μέρα στα δικαστήρια. Οι δικαστές που ασχολήθηκαν με την υπόθεσή μας ήταν επιλεγμένοι. Και το λέω με κάθε... τι να σας πω, με πιστικότητα ότι επειδή τους έχουμε ελέγξει έναν-έναν, ήταν επιλεγμένοι. Υπήρχαν στο δρόμο μας και δικαστές και εισαγγελείς, αξιόλογοι, οι οποίοι δεν δίστασαν μπροστά στους εκβιασμούς που τους κάνανε. Και ξέρω τους εκβιασμούς που τους κάνανε, γιατί παρακολουθούμε την υπόθεσή μας βήμα προς βήμα. Θέλω όμως να σας πω κάτι. Μπορεί ένας ανακριτής να δώσει ένα κατηγορητήριο σε ένα μωρό παιδί ή στα 7 παιδιά που είναι μέσα στην υπόθεση, τα οποία ήταν, γιατί κατηγορούμεθα, από το 92 μέχρι το 2000. Ήταν 7 ανήλικα παιδιά κατά διαστήματα. Μπορεί ένας ανακριτής να δώσει σε αυτά τα παιδιά υπεξαίρεση, υπεξαγωγή εγγράφων, απιστία, όλα αυτά τα κατηγορητήρια σε παιδιά ανήλικα. Ούτε αυτό δεν τήρησε τα σωστά νομικά του να χρησιμοποιήσει και να πει «Είμαστε 15 άτομα οι κατηγορούμενοι. Εσύ κατηγορείσαι γι' αυτό, 15 προσωπικότητες. Εσύ κατηγορείσαι γι' αυτό, ο άλλος κατηγορείται για το άλλο και ο άλλος δικαστής είναι». Οι κατηγορούμενοι είναι όλοι, ήταν εργαζόμενοι στην ίδια εταιρεία? Ναι. Μαζί σας? Μαζί μας. Στο λογιστήριο? Ήταν στο λογιστήριο άλλοι τρεις εκτός από μένα και κατηγορήθηκαν και οι τρεις. Και οι άλλοι τρεις. Εγώ και άλλοι τρεις. Τέσσερις συνολικά. Τον έναν στην πορεία, επειδή δεν υπήρχαν στοιχεία και δεν υπάρχουν στοιχεία ακόμα βέβαια, τον κάνανε ψευδομάρτυρα. Τον έναν εκ των τεσσάρων τον κάνανε ψευδομάρτυρα. Έδωσε εντολή ο εφοπλιστής στους δικηγόρους του και ήρθαν σε συνεννόηση με το δικηγόρο του ψευδομάρτυρα, του συγκατηγορούμενου μου. Για να τον καταστήσω. Για να τον καταστήσω ψευδομάρτυρα. Έγινε ψευδομάρτυρας, έχω τα στοιχεία. Τα στοιχεία ποια? Την εντολή του εφοπλιστή. Τη συμφωνία των δικηγόρων με τις υπογραφές τους. Τα έχω τα στοιχεία. Μάλιστα. Τα πήρα τα στοιχεία. Εσείς πώς εξηγείτε το γεγονός ότι 13 χρόνια δεν δικάζεστε? Δεν πήγατε στοιχεία. Σε τόσα δικαστήρια. Δεν υπάρχουν στοιχεία. Και προσπαθούν να τρενάρουν την υπόθεση. Εσείς πώς εξηγείτε το γεγονός ότι δεν έχω προφυλακιστεί? Για να επικρέμετε επί της κεφαλής σας. Ακριβώς. Έχετε απόφαση της κατάσχεσης, δεν θα προφυλακιστείτε. Ούτως ώστε να παραμένετε αναξιόπιστος ως προς το κατηγορητήριο το οποίο απευθύνεται της φοροδιαφυγής τώρα. Ακριβώς. Καταπληκτική δουλειά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
όπως καταλαβαίνετε από εδώ και πέρα, οι εκπομπές μας θα αποκτήσουν νόημα μέσα από τα έγγραφα του κυρίου Σαραντίδη για τις δύο μεγάλες φοροδιαφυγές. Θα παρακολουθούμε και την υπόθεση της δίκης σας. Έχει ενδιαφέρον. Για να δούμε αν θα αποφανθούν επιτέλους μετά από 13 χρόνια για την κατηγορία η οποία σέρνεται από πίσω σας. Γιατί το να σέρνετε μια κατηγορία τόσο βαριά πίσω από έναν άνθρωπο δεν είναι και αυτό εύκολη υπόθεση. Είναι ακόμα χειρότερο ίσως από μια καταδίκη. Τι είπατε κυρία Ραμπατζέ? Είναι ίσως ακόμα χειρότερο και από μια καταδίκη. Σωστά. Επίσης θα δούμε τα αντανακλαστικά των αρχών τώρα, διότι προημερών είχα γράψει στο Zoogla.gr κάτι ότι μην ψάχνετε κύριε Φοριακή, αποτελείτε εγκληματική οργάνωση. Αφού ψάξετε εμένα από τη μέρα που γεννήθηκα μέχρι τότε, ελάτε να μας πείτε τι έχει γίνει με όλες τις καταγγελίες. Με φώναξαν λοιπόν εκεί, πήγαμε τις καταγγελίες. Με φώναξε το οικονομικό έγκλημα. Με φώναξε το ΣΔΟΕ. Στείλαμε τους συνεργάτες μου ό,τι περιστατικά είχαμε βγάλει τότε που δεν κουνήθηκε φύλλο. Τώρα γιατί κουνιούνται τώρα, προφανώς λόγω της έλλειψης εσόδων. Αλλά εάν κινήθηκαν για μικροαπάτες εφοριακών, φανταστείτε πώς πρέπει να κινητοποιηθούν τώρα που μιλάμε για ποσά της τάξης των 600-700 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει ελεγχθεί δηλαδή ότι στις καταγγελίες που έγιναν δεν υπήρξε έρευνα, ούτε πόρισμα, ούτε τίποτα? Ακούστε κάτι, όταν εγώ έβγαζα αυτές τις υποθέσεις και εσείς οι δικηγόροι και αυτοί οι πολιτικοί και οι άλλοι λέγανε Τρελαφιλόπουλος υπερβολικός. 25 χρόνια κάναμε αυτές τις εκπομπές. Ήμασταν υπερβολικοί όταν λέγαμε ότι καταστρέφεται. Δεν είχα την αίσθηση. Όχι, ήμασταν η μόνη εκπομπή που έλεγε οδηγείτε τη χώρα στην καταστροφή. Είστε διεφθαρμένοι οριζοντίως και καθέτος. Το έλεγα ή δεν το έλεγα? Καθόσταν λοιπόν στον καναπέ, παίρνατε τις μπύρες και λέγατε να δούμε ποιον θα εκτελέσει σήμερα ο Τριανταφυλόπουλος. Ουίσκι πήραμε πιο πολύ, όχι μπύρες. Ουίσκακι, ό,τι πίνει ο καθένας. Χριστίνα, πώς αισθάνεσαι μετά από τόσα χρόνια αφού ταλαιπωρήσει από τα 11, μάλιστα ήσουν μηνών όταν σου επιγγέλθηκε η κατηγορία, ε? Ναι. Διατάξεις. Πόσο? Από το 88 νομίζω υπάρχει. Πόσο ήταν τότε? Μηνών. Τεσσάρων. Τριών μηνών. Ναι. Και 10 ημερών. Εντάξει, αυτό είναι πρωτοποριακό όντως. Αυτό είναι. Αποτελεί μια. Δεν πρέπει. Δεν πρέπει να αναγραφεί στα δικαστικά χρονικά. Ομολογουμένως. Συγχωρείτε, είναι για το Μουσείο της Δικαιοσύνης όταν δημιουργηθεί κάποτε. Ότι τα γαϊδούρια των 60 ετών δεν διώχθηκαν γιατί έτρωγαν τα χρήματα του ελληνικού λαού. Διώχθηκε ένα παιδάκι τριών μηνών. Και θέλω να σας σημειώσω όμως ότι δεν είχε περιουσιακά στοιχεία. Γιατί μπορεί να έλεγε κάποιος ότι ποιος ξέρει, τις έχουν βάλει 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια και αυτά. Το παιδί χωρίς δικαιοπρακτική ικανότητα, αφενός και αφετέρου δεν όχι, μας περίσσευαν. Δεν είναι μόνο αυτό. Δεν μας περίσσευαν. Δεν βάζεις βάλουμε χρήματα στο ανήλικο παιδί γιατί θες δικαστική απόφαση για να τα πάρεις. Βεβαίως, βεβαίως. Δεν είναι. Έχετε δίκιο. Σήμερα, μετά από 13 χρόνια και 21 χρόνια από τότε που κατηγορήθηκε η Χριστίνα, δεν μπορεί να εργαστεί. Διότι υπάρχει διάταξη ανακριτική, παρότι έχει απαλλαγή με παραγραφή, η διάταξη παραμένει και η Χριστίνα δεν μπορεί να έχει λογαριασμό στην τράπεζα. Και πρέπει να πει διάταξη, αφού υπήρχε την καταστρέφουν. Την καταστρέφουν καθημερινώς. Πέστε. Η διάταξη δεν έχει έρθει αφού όχι, βέβαια. Όχι, γιατί. Κατόπιν εντολής. Το ρεπορτάζ λόγω παραγραφής και όχι για την ουσία. Έτσι, ακριβώς. Πώς μπορεί να παραγραφεί λοιπόν κάποιος που δεν μπορεί να κατηγορηθεί? Εφόσον όμως η ποινική υπόθεση έκλεισε οριστικά με το θέμα έπαυση ποινική δίωξη λόγω παραγραφής, δεν μπορεί αυτή η διάταξη να είναι σε ισχύ. Να πω κάτι. Το νομικό πλαίσιο μου κάνει εντύπωση. Να πω κάτι. Έχετε δίκιο. Δεν μπορεί κανονικά γιατί η διάταξη προϋποθέτει μια εκκρεμή ποινική διαδικασία. Δεν είναι στον αέρα. Να πω κάτι. Έστω και για τυπικούς λόγους. Έχει κάνει 3 αιτήσεις η κοπέλα αυτή για να έρθει η δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων. Και με 3 βουλεύματα έχουν απορριφθεί οι αιτήσεις της. Ότι τι, ότι ποιο είναι το σκεπτικό? Ότι δεν υπάρχουν νεότερα στοιχεία. Δεν είναι νεότερο στοιχείο ότι δεν υπάρχει εκκρεμής ποινική δικογραφία? Για μένα νεότερο στοιχείο. Παρεγράφει, αφού παρεγράφει. Όχι, λέω πρωτού παραγραφεί. Α, πρωτού, όχι, αφήστε το πρωτού. Τώρα κύριε Διαλυνά, που παρεγράφει. Η διάταξη δεν είναι σε ισχύ πλέον. Ισχύει. Δεν μπορώ να το αντιληφθώ. Ισχύει. Έχετε απευθυνθεί στη δικαιοσύνη τώρα με καινούργια μέσα τα νομικά που ξέρετε. Θα ξεχάσετε. Εγώ σας είπα ότι ανοίγοντας αυτή την ιστορία θα ξεχάσετε
τα νομικά που μάθατε στο Πανεπιστήμιο. Η διάταξη είναι ένα μέτρο προληπτικό. Η δέσμευση είναι ένα προληπτικό μέτρο που γίνεται για να προστατευτεί. Για να θα τα πούμε. Έτσι, στα πλαίσια εκκρεμού δίκη. Όχι. Εγώ θα σα φέρω ω έδρα εδώ τη Δευτέρα. Περιμένετε. Θα γελάσετε πολύ. Γιατί όταν αρχίσουν να βγαίνουν τα στοιχεία, όταν αρχίσουν να βγαίνουν οι σφραγίδες και η φοροδιαφυγή, θέλω να δω πώς θα αντιδράσει ο κύριος Τουρνάρας, ο κύριος Ταϊκούρας, ο πρωθυπουργός της χώρας, οι αρμόδιες αρχές του ΣΔΟΕ και φυσικά θα περιμένουμε ως τη Δευτέρα να μας καλέσουν, γιατί αύριο είναι εργάσιμη μέρα, Παρασκευή. Κανονικά. Δεν πρέπει να κληθούμε όλοι εμείς που μιλάμε στον κόσμο τώρα και ξεσηκώνουμε ένα λαό που παίνεται ότι υπάρχει φοροδιαφυγή της τάξεως των 700 εκατομμυρίων ευρώ, είναι λίγο. Φυσικά. Ε? Φυσικά. Όχι, βέβαια. Πρέπει να μας αφήσουν να διαβάσουμε για το δικαστήριο την Τρίτη και μετά την Τετάρτη μας καλούν. Και αυτοί στους οποίους απευθυνθήκατε εσείς εγγράφως, οι υπουργοί, οι υφυπουργοί και όσοι άλλοι, δεν πρέπει και αυτοί να κληθούν για τις ενέργειες, για τις ενέργειες και παραλήψεις τους. Δεν πρέπει αυτοί. Σας ευχαριστώ όλους για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε εμείς. Εμείς και τους μεν και τους δε και εσάς που έχετε το κουράγιο να μας παρακολουθήσετε μέχρι αυτήν την ώρα. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί. Καλημέρα σας.